Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας, Λίμπερο 107,4, All About Arizona Air. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7, Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες με τον Χρήστο Κιώση στην ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Σε λίγο θα συνδεθούμε κατευθείαν με Ολλανδία και Χρήστο Τσαλτίδη, δυνάμωσε το 3 φιλαράκι μου, για να πάρουμε τα τελευταία νέα από την προετοιμασία του Άρη στο Άρνεμ, σε μια εκπομπή που θα είναι κάπως διαφοροποιημένο σήμερα το πρόγραμμά της, διότι στις 6 έχουμε την κλήρωση της Super League, Χρήστο Κιώση βεβαίως, και θα μάθουμε πρόγραμμα Άρη και ΠΑΟΚ για την νέα σεζόν και πότε θα είναι τα ντέρμπι φυσικά των δύο ομάδων της πόλης. Θα είμαστε εδώ πέρα ζωντανά για να σας ενημερώσουμε, όπως θα ενημερώνεστε φυσικά και μέσα από το live του All About Aris, το οποίο θα επιμεληθεί ο Γιώργος Γκάτος. Για δώσε λίγο χαλί. Έχω μαζί μου στο στούντιο του Λίμπερ 107,4 το Χρήστο Τσαλτίδη. Ας τα σάπια σου. Αυτή η ηχό από πίσω μας τα χαλάει τώρα, όμως κατάλαβες. Αλλιώς θα ναι, αυτή η ηχό πρέπει να τη φτιάξει λίγο. Αλλιώς θα το τρώμε. Νομίζω ότι φταίει το δωμάτιο, η καμαρούλα 2x3 που είσαι, Χρήστο. Δεν νομίζω να φταίει. Έχω ανοίξει την μπαλκονάρα όμως, φίλε. Μπαλκονάρα, ε! Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Πριν συνεχίσεις, να θυμίσουμε ότι η δημοσιογραφία ενημέρωσε την προετοιμασία, τα φιλικά και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Άρη. Είναι μια προσφορά από το κόσμημα Κριτσίμης με εμπειρία στον χώρο του κοσμήματος. Να σου πω, να σου πω. Ναι, ναι. Τώρα που είσαι που είμαι καμπάνα, θες να μου δώσεις 5 λεπτά για να γράψω και ένα θέμα και να το σχολιάσουμε αμέσως μετά μαζί. 5 λεπτά θέλω. 5 λεπτά. Πάρτε τα χρήστα, δεν 5 λεπτά. Καλά, ακούγομαι. Πολύ καλά, καμπάνα. Σαν να είσαι έκανα εδώ. Έκανα και το τέτοιο. Ποιο? Και την ηχό την έφαγα. Την έφεγες, μπράβο Χρήστο. Ξέρεις τι έκανα, έκανα μια ρύθμιση εδώ. Μπράβο Χρήστο. Ωραία. Ωραία. Πάρε τα 5 λεπτά, αυστηρά 5 λεπτά. Εγώ σ' ακούω εδώ. Λοιπόν, οπότε άσε με να γράψω. Ωραία. Και θα πω ready και μόλις πω ready θα με ανεβάσει αέρα ο συνάδελφος. Αυστηρά 5 λεπτά όμως, Χρήστο. Εντάξει, πρέπει να είναι 7 ρε φίλε. Μας πιέζει το πρόγραμμα σήμερα γι' αυτό. Θα βάλετε εσείς φωτογραφία. Ορίστε. Θα βάλετε εσείς φωτογραφία. Τι φωτογραφία? Αν βάλετε φωτογραφία στο θέμα που θα γράψω. Ποιον παίρνουμε? Όχι, δεν παίρνουμε. Ωραία, φίλε, τι καμπανάρα είναι αυτή. Ανακοινώνει μεταγραφή το All About Aris. Δύσκολα. Να το βάλει. Η βάρδια λοιπόν που ακούει να βάλει φωτογραφία. Η βάρδια που ακούει να βάλει τη φωτογραφία τη σχετική. Λοιπόν, πάρε τα 5 λεπτά. Ωραία, λοιπόν. Χαμήλωσε τον λίγο τον κύριο Τσαλτίδη. Θα πάμε σε λίγα λεπτά μαζί του. Μην ξεχνάτε ότι η δημοσιογραφία ενημέρωσε την προετοιμασία τα φιλικά. Ξεκινούν από αύριο. Και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Άρη είναι μια προσφορά από το κόσμημα Κριτσίμης. Με εμπειρία στον χώρο του χρυσού κοσμήματος, είναι εδώ για να σας προσφέρει τα πιο στιλάτα κοσμήματα στις πιο απίθανες τιμές. Κοσμήματα που φοράει κάθε στιλάτη γυναίκα, για εσάς τους παντρεμένους ή τους ερωτευμένους, ή αραβωνιασμένους, και το δώρο που θα ήθελε να κάνει κάθε άντρα στη σύντροφό του. Γρηγορίου Λαμπράκη 190, Άνω Τούμπα βρίσκεται το κόσμημα Κριτσίμης, και ηλεκτρονικά στο www.kritsimis.gr. Και Ανθουλάκης Smart Trans, επίσης υποστηριχτής της κάλυψης προετοιμασίας του Άρη. Αν απαιτήσει υψηλή ποιότητα, συνέπεια, παράδοση και κορυφές προδιαγραφές στις οδικές μεταφορές, η επιλογή είναι μονόδρομος. Ανθουλάκης Smart Trans από το 1973 συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα των διεθνών οδικών μεταφορών, νέες τεχνολογίες ασφάλισης, συνεχή παρακολούθηση φορτίου και αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πληροφορίες στο 2310-75-30-24 και στο anthulakisltd.gr. Από τη δεύτερη παρουσία, από τη δεύτερη μέρα παρουσίας της ομάδας στις κάτω χώρες, στην πρώτη μέρα ουσιαστικά του βασικού σταδίου της προετοιμασίας του Άρη, καθώς σήμερα το πρωί ξεκίνησε αυτό με την πρωινή προπόνηση της ομάδας στο Άρνεμ για να ακολουθήσει σε λίγο, σε λιγότερο από 2 ώρες, 7 η ώρα Ελλάδος, θα διεξαχθεί η απογευματινή προπόνηση. Μπορείτε να δείτε στο All About Aris φωτογραφίες και βίντεο από το πρωινό πρόγραμμα των ποδοσφαιριστών, όπως και τις δηλώσεις που έκανε ο Μίχαη Κόρχουτ στους εκπροσώπους του τύπου. Ο πρώτος που μιλάει κιόλας από την Ολλανδία. Θα ακολουθήσουν και άλλες συνεντεύξεις φυσικά μέσα στις επόμενες ημέρες και όσο ο Άρης θα βρίσκεται στο Άρνεμ. Στις 6 θυμίζω έχουμε την κλήρωση του πρωταθλήματος. Θα σας ενημερώσουμε εδώ πέρα ζωντανά μέσα από το Λίμπερο και από το All About Aris για την εξέλιξή της. Θα μιλήσουμε και για τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν τον ποδοσφαιρικό Άρη και βρίσκονται στο προσκήνιο, την επικαιρότητα που υπάρχει σήμερα. Χωρίς να έχουμε κάτι μεταγραφικό μέχρι στιγμής, το δεδομένο του Άρης ψάχνει για ένα εξάρι και ο Καστεγιάνο παραμένει η πρώτη επιλογή των κεντρινών μαύρων για τη νέα σεζόν.
Και άλλα έτσι μικροζητήματα, όπως για παράδειγμα την επίσκεψη των ανθρώπων του ΒΑΡ, Χριστοκιός Στοκλεάνης Βικελίδης. Ωραία, θα περάσουμε το ΒΑΡ του χρόνου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο με αυτή τη νέα τεχνολογία που μπαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα σπάει το ρυθμό των αγώνων, λέω εγώ, αλλά με αυτά τα οποία βλέπουμε στην Ελλάδα, νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό για καλό έρχεται αυτή έτσι, ανοίγει αυτό το νέο κεφάλαιο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος στέλνει ένα μήνυμα. Γεια σου Κωνσταντίνε, και ρωτάει. Ο Ζαγόρας είπε, είναι εδώ ο Γιώργος, ή έφυγε. Ο Ζαγόρας λέει ότι θα σκάσει κάτι πολύ μεγάλο. Ξέρουμε κάτι? Αν θες σχολεία σε καλή εκπομπή. Κάτι πολύ μεγάλο, ε. Είπε ο Ζαγόρας. Το είπε ο διευθυντής, φίλε. Εντάξει. Θα δούμε. Ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να προκύψει τη μια μέρα στην άλλη. Στον Άρη του Θόδωρου Καρπίδη, ειδικά Χριστοκιός. Για τον ΠΑΟΚ, λέει, είπε, θα σκάσει, μου στέλνει εδώ πέρα ο Παναγιώτης. Καλά και στον Άρη. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει τη μια μέρα στην άλλη. Λέω εγώ τώρα. Με το δικό μου το μυαλό. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Να το ξέρετε. Είναι νόμος της ζωής αυτός. Δεν έχουμε το Χρήστο ακόμα, ε. Τι φιλοτεχνεί τώρα δηλαδή και μας καθυστερεί, δεν ξέρω. Έχει ανοιχτό το μικροφωνό του, είναι συνδεδεμένος δηλαδή, είναι connected. Μάλιστα, τι σου είναι η τεχνολογία, ρε φίλε όμως, ε. Αχ. Βελτιώνονται τα πράγματα. Λοιπόν, μέχρι να έχουμε το Χρήστο. Και όσον αφορά τα μεταγραφικά και τον Καστεγιάνο, θα δούμε και αν υπάρχει τίποτα νεότερο από Ολλανδία για το συγκεκριμένο. Αν και ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, ο αθλητικός, για να είμαστε πιο ακριβείς, είναι στη Θεσσαλονίκη ακόμα, Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος. Υπήρξε χθες μια νέα επαφή των ανθρώπων του Άρη με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, ο οποίος θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Είναι σχεδόν κατασταλαγμένος αυτό το κομμάτι. Απλά έχει μπει πλέον πολύ δυνατά στην εξίσωση Las Palmas, η οποία είναι γνωστό σε όλους μας πλέον ότι είναι μια ομάδα που προσπαθεί από κάθε ποδοσφαιριστή να βγάζει κάποια χρήματα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα το καταφέρει στην περίπτωση του Καστεγιάνο. Δεν νομίζω ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή μιλάμε, έχει την πρόθεση να δώσει και χρήματα στη Las Palmas για τον Καστεγιάνο. Προτεραιότητά του είναι να λύσει ο παίκτης το συμβόλαιό του και να έρθει στην Θεσσαλονίκη. Απλά η λεπτομέρεια στη συγκεκριμένη υπόθεση και του Καστεγιάνου και του Εξαριού είναι ότι ο Άρης θέλει μέσα στην εβδομάδα να το τελειώσει. Δηλαδή, αν του Καστεγιάνο μέχρι αύριο, βαριά μέχρι την Πέμπτη, δεν προχωρήσει και δεν παρουσιάσει κάποια θετική εξέλιξη, το Άρης θα τον αφήσει και θα πάει στις εναλλακτικές που έχει. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι μόνο με τον Μπάσα στο 6, που δεν είναι και η αξιόπιστη επιλογή σου αυτή τη στιγμή, όπως και να το κάνουμε. Και δίνει μάχη με τον χρόνο, ώστε να ενσωματώσει γρήγορα στην ομάδα τον αντικαταστάτη του Μανώλη Σιώπη. Αν θα είναι αυτός ο Καστεγιάνο ή κάποιες εναλλακτικές, το αυτό θα φανεί νομίζω μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Αλλά ο Ισπανός παραμένει προτεραιότητα ακόμα και τώρα που μιλάμε για τους κυτρινόμαυρους. Περιμένουμε πότε θα σωματωθεί ο Φετφατζίδης στην αποστολή. Και αυτό είναι μια κρεμότητα που έχει απομείνει αφού συμφώνησε ο παίχτης με τον Άρη για τα επόμενα 2 χρόνια. Στην αποστολή που σήμερα ενσωματώθηκαν, δεν ξέρω αν έχουν φτάσει ακόμα, αν δεν έχουν φτάσει ακόμα, είναι καθοδόν. Ο Τζανακάκης με τον Τίνο τον Αρβανίτη. Ο Τζανακάκης που αναχώρησε μία μέρα καθυστέρηση για το Άρνεμ. Ο Αρβανίτης δεν συμπεριλήφθηκε αρχικά στην αποστολή. Θα βρεθεί κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα όμως από σήμερα στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Και πλέον οι τερματοφύλακες είναι 4 που θα δώσουν το παρόν πάνω στην Ολλανδία. Ο Κουέστα, ο Έμαν, ο Αρβανίτης και ο Τσιλιγκύρης, ο άλλος ο νεαρός που δοκιμάζεται την τελευταία εβδομάδα από τον Σάβα Παντελίδη. Αυξάνονται σιγά σιγά οι παρουσίες. Εντάξει, βέβαια, νομίζω ότι ο προπονητής του Άρη περιμένει νέα πρόσωπα που έχουν να κάνουν περισσότερο με τα βασικά του πλάνα. Ένα τέτοιο πρόσωπο είναι ο Φετφατζίδης. Ένα τέτοιο πρόσωπο είναι το εξάρι το οποίο θα έρθει. Και από εκεί και πέρα, έχοντας ένα βασικό κορμό, πας χωρίς την πίεση του χρόνου για να κάνεις κάποιες συμπληρωματικές επιλογές μέσα στο υπόλοιπο καλοκαίρι. Χωρίς βιασύνη, όπως βγαίνει τουλάχιστον μέσα από την ομάδα. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι δύσκολα θα γίνουν πολλές κινήσεις ακόμα, τουλάχιστον μέχρι τα παιχνίδια κόντρα στην LMSU. Υπάρχει και ο Αύγουστος πάντα, παιδιά, σε αυτές τις περιπτώσεις. Και ο Άρης γενικότερα μας έχει συνηθίσει να χτυπάει τον Αύγουστο με τα γραφικά. Το σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Παντελίδης, αν έρθει και ο Σούντγκρεν, αποκτηθεί και το εξάρι, θα έχει τη βασική του εντεκάδα συν κάποιες συμπληρωματικές επιλογές. Όχι όσες θα ήθελε, βέβαια, για τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν. Σήμερα βρέθηκε ο Στοκλεάνης Βικελίδης, κλιμάκιο της εταιρείας που έχει αναλάβει τοποθέτηση του ΒΑΡ σε ελληνικά γήπεδα.
και επιθεώρησε τους χώρους και τον χώρο συγκεκριμένα που θα τοποθετηθεί το ΒΑΡ στην έδρα του Άρη. Είναι η ΠΑΕ στο τελικό στάδιο της εγκατάστασης του συστήματος. Η θύνο της εταιρείας τόνισε μάλιστα στους ανθρώπους του Άρη ότι σε σχέση με άλλα γήπεδα του Super League, το Κλεάνθης Βικελίδης έχει τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και την πιο εύκολη πρόσβαση, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, αναφορικά με αυτό το νέο σύστημα, το οποίο θα καθιερωθεί από την προσεχή σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα και αφορά, ως γνωστόν, μια εξτρά βοήθεια της τεχνολογίας προς τους διαιτητές, μακάρι βέβαια. Και εδώ θα ήταν ώρα να μπει σφήνα ο Χρήστανος, αλλά ακόμα φυσικά θα γράφει, γιατί πήγαμε στο δικό του κομμάτι. Μακάρι βέβαια οι διαιτητές να λαμβάνουν υπόψη τους το ΒΑΡ, γιατί σε ένα παιχνίδι πριν λίγο καιρό, αν θυμάστε, υπήρχαν έτσι κάποια ζητηματάκια όσον αφορά το ΒΑΡ και την απόφαση του διαιτητή κτλ. Γιατί okay, μπορεί να το βλέπει, αλλά το θέμα είναι να το εφαρμόζει κιόλας. Γιατί να ξέρετε και να είστε προετοιμασμένοι ότι μπορεί να ζήσουμε και τέτοιες καταστάσεις του χρόνου. Να βλέπει το προφανές το ΒΑΡ ο διαιτητής, αλλά να πει τα δικά του, αν μιλάμε ειδικά κιόλας για ωριακή φάση. Που φαίνεται παρόλα αυτά στο monitor. Γενικότερα θα περάσουμε όμορφα, πιστεύω, με το ΒΑΡ την επόμενη χρονιά. Ελπίζω τουλάχιστον να βελτιωθεί σε σημαντικό βαθμό το κομμάτι της διαιτησίας και να δούμε 50 διαιτησίες από τη νέα σεζόν στην Super League, τουλάχιστον για τον Άρη, μακάρι για όλες τις ομάδες, γιατί αυτό είναι το σωστό. Μη λέμε μόνο για μας, αλλά και για τον Άρη ειδικότερα, να μην δούμε κάτι φαινόμενα όπως τα περσινά τα οποία ζήσαμε και στο Κλεάνθης Βικελίδης, αλλά και σε άλλα γήπεδα της Super League. Έλα, Χρήσανθε. Κάθετε, ρε παιδιά. Εντάξει, όλα καλά. Ωραία. Ωραία. Εσείς. Ωραία. Το ανέβασες. Ναι, ρε φίλε. Εδώ και ώρα. Απλά ήθελα κάτι να διορθώσω. Θέλω. Και έκανα και ένα τηλεφώνημα βασικά. Να το. Θέλει να ανακοινώσει τον Γκρισμάν μέχρι την άλλη εβδομάδα η Μπαρτσελόνα. Να το. Ανέβηκε. Όχι, δεν έκανα και αυτό το τηλεφώνημα. Ναι. Θα γράψω και κάτι στο chat μας. Στο chat μας, ναι. Απλά την ώρα που έγινε αυτό, φίλε, δεν ξέρω γιατί. Πήγα να αλλάξω τους κωδικούς μου σε ό,τι υπάρχει. Έξυπνο. Ναι. Πολύ έξυπνο. Χαζομάρα έγινε. Κάτσε, αυτό το κλείνω. Φίλε, δεν το κλείνω. Ειδοποίηση ασφαλείας, αυτό το κλείνω. Ναι, το κλείνω. Έκανα διάφορα τέτοια πραγματάκια. Με αποτέλεσμα να υπάρχει το προβληματάκι αυτό. Τώρα το έσωσα. Θα δούμε. Τσακ, αποδίκευση. Ωραία, το έσωσα. Εντάξει, Χρήστα. Εντάξει, φίλε, το έσωσα. Ωραία. Εντάξει, παιδιά. Ωραία. Λοιπόν, λοιπόν, τι ανέβασες. Revolution πώς έκανε. Εγώ. Τι Revolution έκανες, φίλε. Είναι Revolution και Evolution. Δεν μου λες τι ώρα είναι τώρα. Στην Ελλάδα, 5:30. Ναι. Το Revolution, άμα πας στην τελευταία παράγραφο του κειμένου, θα καταλάβεις. 5:30 είναι στην Ελλάδα. 5:30 είναι, Χρήστα, ναι. Εκεί είναι 4:30. Ωραία. 6 ώρα Ολλανδίας, 7 ώρα Ελλάδος, απογευματινή προπόνηση, έτσι. 6 ώρα. Σε πόση ώρα δηλαδή από τώρα, φίλε? Σε 1,5 ώρα. Εντάξει, έχουμε ώρα ακόμα να μιλήσουμε. Α, πάρα πολύ ωραία. Μπορείς να κοιμηθείς και λίγο, να ξεκουραστείς. Όχι, έχω, φίλε, δουλειά όπως βλέπεις. Ναι. Θα κάνω κάτι ακόμα μετά. Λοιπόν, χωρίς να ρωτήσω εγώ που είμαι εδώ πέρα, τελικά έφυγε. Ο Μποχωρίδης, όχι, δεν βλέπω να έχουμε κάτι ακόμα. Μάλιστα. Ωραία. Βλέπω εδώ πέρα τώρα. Mm-hmm, mm-hmm. Ναι. 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 Τι. Όχι, βλέπω ένα θεματάκι το οποίο υπάρχει στο Λαμπαουτάρης. Αυτό, ναι. Ναι, αυτό. Βασικά, αυτό το οποίο ανέβασε τώρα βλέπω. Ναι. Ναι. Ωραία. Ναι. Απλά δεν θυμάμαι αν ήταν 5 ή 4. 5 και 5. Η ώρα. 5 και 5. Βασικά 5 και 5 ανέβηκε. Δεν ξέρω, η ώρα συνεννόησης εννοώ. 4 η ώρα το ανέβασες, Χρήσανθε. 4 και 5. Λάθος έκανα. 4 και 5 το ανέβασες. 5 και 5 πρέπει. Ναι. Λοιπόν, μπορείτε να πείτε το γραφείο ότι είπε της πάει να με παίρνει τηλέφωνο. Ναι. Ποιο από τα δύο. Ο εκεί ή ο εδώ. Κάτσε να του στείλω ένα μήνυμα. Ναι. Δύο, να πάτε. Μάλιστα. Λοιπόν. Το εντυπωσιακό βέβαια είναι, ναι, στην όλη υπόθεση. Τι έγραψα. Δηλαδή, είναι πολύ ευχάριστο. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Φίλε, όταν μπορώ, γιατί να μην το κάνω.
γράφει για το SDNA, δεν λέω. Οκ, εντάξει, γιατί εκεί πέρα μπλογκάρει περισσότερο. Ναι. Απλά είχαμε, βλέπουμε τώρα, διαβάζουμε και αυτό το θέμα όσον αφορά τον Φετφατζίδη και τον Παντελίδη. Με αφορμή τι όμως έγινε αυτό, Χρήστανθα. Από το να κάθομαι, φίλε, να εξηγώ, είναι καλύτερο να το γράψω μόνος μου τέτοιο θέμα. Μάλιστα. Διαφωνείς? Όχι, 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 όχι. Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Ωραία. Αυτό έγινε, αυτό γράφτηκε, υπόθηκαν όλα αυτά το πρωί. Γράφει, ρε φίλε, το θέμα. Λοιπόν, το θέμα γράφει. Υπάρχει μια φορμή. Είχαμε μια κουβέντα, πάμε να το εξηγήσουμε. Είχαμε μια κουβέντα, γιατί ναι, κάποιοι το διαβάζουν, κάποιοι το ακούνε. Στο λεκτικό είναι πιο εύκολο να το περιγράψεις. Σίγουρα. Πολλές φορές, ενώ στο γραπτό πρέπει να προσέχεις την κάθε λέξη για θέματα, γιατί εύκολα μπορεί να παρεξηγήσουν κάποιοι και εύκολα περιμένουν και στη γωνία. Για να ολοκληρωθεί λοιπόν η μεταγραφή του Φετφατζίδη, ναι, υπήρξε μια προϋπόθεση από την πλευρά του προπονητή. Η πλευρά του προπονητή είπε και, και στον πρόεδρο και στον Τίνο τον Διαμαντόπουλο: φυσικά και θέλω αυτό τον ποδοσφαιριστή στην ομάδα. Φυσικά και είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει από πολλούς ποδοσφαιριστές διαθέσιμους αυτή τη στιγμή στην αγορά για τη συγκεκριμένη θέση του δεξιού εξτρέμ. Ναι. Και έχει πάρα πολλά στοιχεία τα οποία δεν τα έχει κανένας άλλος από τους ποδοσφαιριστές που παρακολουθούμε και βλέπουμε. Έτσι. Ναι. Ο Ματέο Γκαρσία θα ήταν το ιδανικό να έρθει στον Άρη, αλλά αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι δεν γίνεται. Οπότε εμείς πρέπει να έχουμε έναν καλό ποδοσφαιριστή εκεί στα άκρα, στα παιχνίδια του καλοκαιριού και βέβαια σε ολόκληρη τη σεζόν. Ναι. Ο Φετφατζίδης λοιπόν είναι πολύ καλύτερος από όλους αυτούς, ναι, που έχει δει κατά καιρούς ο Άρης. Και είναι στα δεδομένα τα οικονομικά του. Έτσι, τώρα, αν πρέπει να παίχτε ενός του ενός εκατομμύριου, οκ, ναι, θα βρούμε και άλλους καλούς ποδοσφαιριστές. Καλά, να σου πω κάτι, τουλάχιστον από όσο ξέρω εγώ, δεν του έδωσε και λίγα λεφτά ο Άρης του Φετφατζίδη. Εντάξει, του έδωσε ένα καλό συμβόλαιο. Ένα πολύ καλό συμβόλαιο του έδωσε. Το οποίο όμως είναι μικρότερο από τα τελευταία του συμβόλαια. Σίγουρα, ναι. Εντάξει, ο Άρης δεν μπορούσε να το δώσει χρήση τα 500 χιλιάρικα που έπαιρνε πέρυσι στον Ολυμπιακό. 400 έπαιρνε τον Ολυμπιακό. Πήρε ένα αρκετά καλό ποσό για τα δεδομένα του Άρη και δείχνει καλό. Και το πόσο τον πιστεύει, εγώ θα έλεγα κυρίως ο Θόδωρος Καρυπίδης στο Φετφατζίδη. Και ο Παντελίδης τον πιστεύει πολύ. Ναι. Πάρα πολύ μάλιστα. Ναι. Απλά υπήρξε μία προϋπόθεση. Αυτή με την προϋπόθεση λοιπόν μας την είπε ο προπονητής το πρωί που το ρωτήσαμε ότι έκλεισε ο Φετφατζίδης, τι γίνεται κτλ. Λέει, μίλησα χθες μαζί του. Μάλιστα να σου πω, το αντιλήφθηκα αυτό επειδή παίρναμε μαζί τη βαλίτσα με τον coach. Ότι μιλούσε με τον Φετφατζίδη και αυτό που του είπε το αντιλήφθηκα χθες πρώτος με την έννοια ότι ήμουν δίπλα του όταν μιλούσε ο άνθρωπος. Δεν κάθισα να κρυφακούσω, αλλά είναι εύκολο ρε φίλε, αλλά κατάλαβα ότι μιλάει για αυτό γιατί έλεγε τα λόγια αυτά ακριβώς που θα έλεγα εγώ, ναι, στο Φετφατζίδη, ναι, αν ήμουν ο προπονητής. Ναι. Δηλαδή θα του έλεγα πάρα πολύ απλά ότι αυτό το οποίο θέλω από σένα δεν είναι ούτε αγωνιστικά ούτε οτιδήποτε άλλο. Θέλω να είσαι απόλυτα συγκεντρωμένος και να αντιληφθείς σε ποια ομάδα βρίσκεσαι, ποια ομάδα φοράς και τι πρέπει να κάνεις για να είσαι βασικό σε μια τέτοια ομάδα. Σε φανέλα φοράς. Ναι, εγώ τι είπα. Ποια ομάδα φοράς. Εντάξει, σε ποια φανέλα φοράς για να είσαι βασικό σε μια τέτοια ομάδα. Ωραία. Ο Φετφατζίδης δεν έχει θέμα αν είναι γρήγορος, αν έχει καλή πάσα, αν έχει δυνατό σουτ. Το θέμα του είναι, αυτό το λέω εγώ τώρα, έτσι δεν το είπε ο Παντελίδης. Ναι. Το θέμα του είναι, ο Παντελίδης, για να το κλείσω, ο προπονητής είπε δηλαδή ναι να έρθει υπό μία προϋπόθεση. Θα μιλήσω μαζί του και θα του ζητήσω αυτό το πράγμα. Αν μου πει ότι είναι OK, ναι, coach, είμαι συνειδητοποιημένος, ναι, είμαι συγκεντρωμένος, ναι, είμαι έτοιμος να έρθω επάνω και να κάνω μια πολύ δυνατή προετοιμασία που αυτό θα βγει μες στον αγωνιστικό χώρο, φυσικά και θέλουμε αυτό το παιδί. Αν είσαι ξενερωμένος, αν είσαι, για να μιλήσουμε έτσι λίγο πιο αληθινά, αν γίνεσαι αλλαγή και δυσανασχετής. Αν βάζεις γκολ και έχεις κατεβασμένο το κεφάλι και δεν χαιρετάς κανέναν. Αυτό όλο, ξέρεις, δεν ήταν μόνο αίσθηση που είχαμε εμείς. Το υπήρχε μες στην ομάδα με τον Φετφατζίδη. Ο Φετφατζίδης κατά κάποιο τρόπο υπέστη ένα σοκ φεύγοντας από τον Ολυμπιακό. Δεν είναι λίγο να φεύγεις από μια ομάδα που πρωταγωνιστεί και να πας σε μια ομάδα που όλοι ξέρουμε τι σημαίνει Άρης στη Βόρεια Ελλάδα, όλοι ξέρουμε τι είναι ο Άρης για εμάς, αλλά κακά τα ψέματα αυτό το παιδί έχει μεγαλώσει στον Ολυμπιακό. Και έχει παίξει σε αυτό το επίπεδο. Και ξαφνικά του λένε: σταματάς από τον Ολυμπιακό, δεν μπορείς να προσφέρεις εμάς. Θα πας σε μια άλλη ομάδα, όποια θες εσύ, επέλεξε το και θα πας εκεί να παίξεις. Η αίσθηση λοιπόν που έχει ερχόμενος εδώ ο Φετφατζίδης είναι ότι έρχεται και αφού έπαιζε στον Ολυμπιακό, εδώ θα είναι βασικός και αναντικατάστατος. Αυτό όμως πρέπει να το κερδίσει στον Άρη. Και το συνειδητοποίησε στο τρίμηνο-τετράμηνο που ήταν εδώ. Το συνειδητοποίησε γιατί δεν ήταν βασικός και αναντικατάστατος.
ίσα-ίσα. Δεν ήταν ποτέ βασικός. Μπήκε σε 2-3 παιχνίδια ως βασικός και βγήκε από το παιχνίδι. Άρα θα πρέπει αυτό το παιδί όταν αναλάβει το ρόλο του μέσα στην ομάδα να ξέρει πού είναι τα όρια του καθενός. Θα πρέπει να αντιλαμβάνεται ότι όπως ο Ματέο Γκαρσία πέρσι έπαιζε βασικός, ναι, μεν έκανε τα λαθάκια του στις μεταβιβάσεις, στις πάσες πίσω κτλ. Αλλά από τις 30 φορές στις 25 γυρνούσε στην άμυνα και βοηθούσε. Θα πρέπει να το κάνει και ο Φετφατζίδης. Θα πρέπει να καταλάβει ότι ναι, μεν είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, αλλά όπως και να το κάνουμε, θα πρέπει να κερδίσει τη φανέλα του βασικού στον Άρη. Είναι ο Ντιγκινί, είναι ο Λάρσον. Υπάρχουν παίκτες που μπορούν να τον αφήσουν στον πάγκο, αν δεν έχει σωστή νοοτροπία. Εν ολίγης, αυτό του περιέγραψε ο Σάββος ο Παντελίδης, αυτή την προϋπόθεση του έθεσε. Αν δείτε να ανακοινώνει πάει Άρη στη μεταγραφή, σημαίνει ότι ο Φετφατζίδης έχει αποδεχτεί αυτή την προϋπόθεση. Αν δείτε ότι δεν, σημαίνει ότι ο Φετφατζίδης θα πει: α, όχι, εγώ παιδιά είμαι ο νούμερο ένα, ο καλύτερος του πλανήτη, στον πλανήτη Άρη. Πρέπει να ξεκινάει από μένα η ενδεκάδα. Αν υπάρχει προϋπόθεση ότι πρέπει να ματώσω για να κερδίσω την ενδεκάδα, τη θέση στην ενδεκάδα ή οτιδήποτε άλλο, ευχαριστώ πολύ, θα πάω αλλού. Εσύ δηλαδή. Γι' αυτό δεν έχει ανακοινωθεί ναι, επίσημα ακόμα. Υπήρχε μόνο ένα γράφημα χθες. Δηλαδή, θεωρείς ότι μπορεί ο Φετφατζίδης για συμφωνία. Να μην μείνει. Όχι. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα φιλόδοξο παιδί. Θεωρώ ότι είναι ένα παιδί το οποίο έχει την ικανότητα να αντιληφθεί το τι ακριβώς ζητάει ο Παντελίδης και ο Άρης. Να αντιληφθεί ότι ο Άρης κάνει μία επένδυση. Το συμβόλαιό του για τον Ολυμπιακό ήταν ένα ακόμα συμβόλαιο μεσαίο προς μικρό για τον Ολυμπιακό. Το συμβόλαιό του στον Άρη είναι μεγάλο. Άρα πρέπει να... Μεγάλο, πρόσεξε όμως ποια είναι το δύο. Μεγάλο για τον Άρη, μικρότερο των άλλων για τον ίδιο. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό και ναι. Σε τι λούμπα μπορείς να πέσεις ως Άρης. Ναι. Αυτό το παιδί λοιπόν που θα έρθει, θα πρέπει να έρθει γιατί, εντάξει, όλοι, για όλους μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, όταν αμοιβόμαστε με λιγότερα λεφτά από όσα πιστεύουμε ότι αξίζουμε, έτσι, πιστεύουμε ότι αξίζουμε, ναι. Η απόδοση μας μπορεί να πέσει. Σωστό. Στην καθημερινότητά μας, τη δουλειά μας. Σωστό. Από το από όσα πιστεύουμε ότι αξίζουμε. Για τον εργοδότη μπορεί να αξίζει τα μισά από ό,τι σου δίνει. Δεν το λέω για σένα. Εγώ εμένα σκεφτόμουν, να ξέρεις. Ναι. Γι' αυτό έκανα την πάψη. Δεν το λέω για σένα, όχι. Λοιπόν. Εμένα δεν πέφτει η απόδοση μου. Έτσι, η απόδοση δεν πέφτει, όντως. Λοιπόν, άρα πρέπει όλοι μας, είτε λεγόμαστε ΠΑΕ Άρης, είτε λεγόμαστε Σάββας Παντελίδης, είτε λεγόμαστε Φετφατζίδης, να ξέρουμε ότι από τη στιγμή που μπαίνει η υπογραφή, έχουμε υποχρεώσεις και ευθύνες. Θες να σου πω όμως κάτι κι εγώ, που δεν λέω ότι διαφωνώ με όλα αυτά τα οποία λες. Όντως έτσι είναι, γιατί τα έχουμε ζητήσει και άλλη φορά για το Φετφατζίδη εδώ πέρα μαζί. Πρέπει και ο Παντελής να βοηθήσει το Φετφατζίδη, εγώ νομίζω. Μα από το ξεκίνημα, αυτή η κουβέντα, ναι. Και να σου πω και κάτι, και το ότι επιλέγει ο προπονητής να δημοσιοποιήσει αυτή την κουβέντα, ναι. Δείχνει για μένα πάρα πολλά πράγματα. Μίλησαν χθες στο αεροδρόμιο. Δεν πήγα εγώ να το γράψω στη Ζούλα να πούνε αποκάλυψη τι σκέφτεται ο Παντελίδης. Έλα βάλε ένα. Μίλησες. Τι. Έλα βάλε. Με παίρνεις τηλέφωνο, έλα βάλε ένα. Ότι... Ναι. Ναι, δεν έκανα κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Όταν. Και θα μπορώ να σου πω κάτι. Το ρωτάμε σήμερα οι συνάδελφοι. Ναι. Πώς είδε. Είναι μια μεταγραφή που θα βοηθήσει. Πρώτη ή τελευταία φορά θα ήταν που ένας προπονητής θα απαντούσε έτσι. Σωστό. Ο Παντελίδης δεν θέλει απλά να έχει τον Φετφατζίδη στην ομάδα. Ο Παντελίδης θέλει να έχει τον Φετφατζίδη το συγκεντρωμένο στην ομάδα. Γιατί ξέρει το πόσο μεγάλη διαφορά θα του κάνει μεσοεπιθετικά αυτός ο ποδοσφαιριστής. Στην περίπτωση που είναι έτσι όπως πρέπει. Το ξέρει, τον πιστεύει. Τον θεωρεί καλύτερο από όλους τους υπόλοιπους τους οποίους είδε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Για να σου πω και κάτι. Εγώ σου λέω πάνε όλα καλά και έρχεται ο Ματέο τέλος Αυγούστου. Ο καλός ο Φετφατζίδης, εφόσον το δείχνει, δεν βγαίνει φίλε από την ενδεκάδα. Ο μέτριος, ο κακός, βγαίνει στο πιτς φυτίλι. Αλλά ο Φετφατζίδης δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής
μέτριος, μετριών δυνατοτήτων, που θα έρθει ένας καλός παίχτης και θα τον βγάλεις από την ενδεκάδα. Αν πάει καλά, δεν βγαίνει με τίποτα, φίλε. Καταρχήν να σου πω κάτι. Μετά και την αποχώρηση του Σιώπη. Ο Φετφατζίδης έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να τον οδηγήσουν να είναι ο Έλληνας, αντίστοιχα, που λένε των οπαδών. Γιατί πες σε μια θέση που λίγο θα κάνει μια τρίπλα από εδώ από εκεί, θα ζαλίσει τον αμυντικό, θα βάλει τον γκολ, θα πανηγυρίσει, θα κάνει. Έχει όλες τις προοπτικές αυτές. Ο Φετφατζίδης... αρκεί να έχει και το μυαλό του στο κεφάλι ο του. Φετφατζίδης... Το λέω εγώ αυτό, ναι. Δεν το είπε ο προπονητής. Ναι. Σε καμία των περιπτώσεων. Ο προπονητής ήταν πάρα πολύ προσεκτικός στον τρόπο που μας μίλησε. Το λέω εγώ ως σχόλιο, αλλά δεν είναι κάτι που το λέω αφού μας το είπε ο Παντελίδης. Το λέμε εδώ και μέρες. Το λέμε τη μέρα που. Το λέμε τις μέρες που ήταν ο Φετφατζίδης. Δηλαδή ο κόσμος τώρα δεν εκπλήσεται με αυτά που ακούει. Είναι όσα περιγράφουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Για μένα, όταν όμως το επικοινωνεί, ναι. Το επικοινωνεί ο προπονητής και στον παίχτη και δημόσια, δείχνει για μένα και σοβαρότητα από την πλευρά του προπονητή, αλλά και δείχνει και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι ξέρει ο προπονητής που πρέπει να δουλέψει μαζί του. Και η δουλειά ενός προπονητή με έναν ποδοσφαιριστή δεν είναι μόνο αν θα κλωτσάει καλά, δεν είναι μόνο αν θα έχει καλή φυσική κατάσταση. Δεν είναι μόνο αν του επισημαίνει τα λάθη του, δεν είναι μόνο αν του δίνει σωστές οδηγίες για το πώς θα κινείται μέσα στο γήπεδο. Πρώτα απ' όλα πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, η καλή δουλειά ενός προπονητή, πέρα από την επιλογή των συνεργατών του που θα δρομολογούν όλα τα προηγούμενα τα οποία ανέφερα, είναι το πώς θα αξιολογεί, πώς θα παίζει το παιχνίδι του μυαλού με όλα αυτά τα παιδιά τα οποία έχει στο ρόστερ. Με όλα αυτά τα παιδιά που έχει στο ρόστερ. Για μένα ο Φετφατζίδης με τον Παντελίδη πρέπει να κάνουν και μια κουβέντα εκεί. Όταν θα έρθει ο ποδοσφαιριστής με το καλό. Γιατί ρε φίλε, δεν καταλαβαίνει άμα τα πει στο τηλέφωνο, μισή ώρα μίλησε. Εντάξει, μισή ώρα, εντάξει, τηλεφωνικά. Okay, προφανώς, άμα έρθει εκεί, ναι. Το άμα έρθει εκεί όμως είναι φίλε, έχω βάλει υπογραφή. Ναι, και το άλλο. Έχει χρεωθεί, ο Άρης τα 2,5 εκατοστάρικα το χρόνο. Και λίγο παραπάνω. Και λίγο παραπάνω. Όχι, τόσο είναι. Εγώ ξέρω και λίγο παραπάνω. Τέλος πάντων, δεν θα κολλήσουμε τώρα σε λεπτομέρειες. Για μένα ο Φετφατζίδης πρέπει να δει το Σιώπη. Μπορεί να έχουν 3-4 χρόνια διαφορά, αλλά πρόσεξε, ο Φετφατζίδης. Ο Φετφατζίδης αγωνίζεται σε είναι πολύ καλύτερο ποδοσφαιριστή από τον Μιχάλη. Είναι διαφορετικές θέσεις. Άσε με λίγο να ολοκληρώσω. Πρόσεξε με λίγο. Ναι. Μπορεί να είναι 3-4 χρόνια μεγαλύτερο από αυτόν. Ο Φετφατζίδης πρέπει να δει το Σιώπη με την εξής λογική. Με μια καλή χρονιά στον Άρη και σε ένα ελληνικό ποδόσφαιρο που παρουσιάζει μια λειψανδρία στα εξτρέμ του, αν ο Φετφατζίδης είναι ο Φετφατζίδης που μπορεί. Γιατί όχι να μην κληθεί ξανά και στην Εθνική. Με μια καλή χρονιά. Που θα κάνει με τον Άρη. Εντάξει. Και επαναλαμβάνω, σε μια Εθνική που δεν έχει εξτρέμ. Τι ρήτρα μπήκε στο Φετφατζίδη. Αυτό το γιατί σε ένα χρόνο που τον πουλάω 4 εκατομμύρια ευρώ θα λένε είναι λίγα. Άμα φύγει με ένα εκατομμύριο αυτοί που τον βρίζουν σήμερα. Ναι. Τι θα είναι. Τώρα λίγο χαλάει το κλειφί. Τι έγινε. Clean feed να χαλάει δεν γίνεται, ρε. Εντάξει, τώρα όχι. Καλά, είναι εξαρτάται. Α, όταν ανεβάζει την ένταση τη φωνή σου, λέει ο Χρήστος, λέει χάνεται λίγο, εντάξει. Το έχω πολύ χαμηλά εδώ μεταξύ. Είπε τώρα εσύ στο Χρήστα, θα όταν ανεβάζει την ένταση τη φωνή του. Δηλαδή που 9 στι 10 είναι ανεβασμένη. Δεν συμβαίνει ποτέ αυτό. Αυτό δηλαδή. Ο Χριστός και η Παναγία πια. Μάλιστα. Από εκεί προκύπτει τίποτα νεότερο με τα γραφικά, πέραν το θέμα του Φετφατζίδη, το μην το εξαντλήσαμε έτσι κι αλλιώ. Προκύπτει κάτι όσον αφορά Καστεγιάνο από εσά εκεί πέρα. Ή οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει ακόμα απόφαση για κανέναν από αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Όχι, δεν θα το πω τώρα αυτό. Θα το πω στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Άμα αποδεσμεύσεις τώρα. Στο δεύτερο δεν θα σε έχω, Χρήστο. Γιατί ρε φίλε, πού θα πας. Έχουμε την κλήρωση. 6 ώρα είναι η κλήρωση. Δεν μπορώ να κάνω ένα σχόλιο. Θα συνδεθούμε. 6 και 10 live, με 6 και 20. Live με τον Θόδωρο Καρυπίδη θα συνδεθούμε. Να συνεθείτε live με το Θεοδωρό Καρυπίδη. Εκεί θα είναι. Έλα, παρ' όλα αυτά, 6 ώρα ξέρεις ότι δεν ξεκινήσει ποτέ η κλήρωση. Καλά, ναι, όντως. 6 και 10, 6 και 10. Ωραία, 6 και 5, ρε φίλε. Σε 20 λεπτά από τώρα. Θα έχουμε είδηση, δηλαδή πες μας, ρε Χρήστα, να ξέρουμε. Όχι, θα έχουμε το τι ακριβώς συμβαίνει με τα χαφ. Τι ακριβώς συμβαίνει με τα χαφ. Και όπως άκουσες, είπα τα. Τα χαφ. Δεν είπα το. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν ακούω πληθυντικό σε αυτές τις περιπτώσεις. Χαίρομαι πάρα πολύ. Σε καμία των περιπτώσεων δεν θα πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να απαξιώνουμε παίκτες που είναι στο ρόστερ της ομάδας. Ποιος απαξίωσε ποδοσφαιριστή της ομάδας. Και παίζουν. Ποιος απαξίωσε.
Ποιο απαξίωσε ποδοσφαιριστή του. Κάποιο μιλάει τελευταία για ένα αμυντικό χαφάσχημα. Ποιο. Ο Μιμίκος ο γιατρό. Εσύ. Έχω μιλήσει εγώ άσχημα για τον Μπάσα. Είπα εγώ Μπάσα. Γιατί έχει άλλο αμυντικό χαφ. Τη μύχα, την ξέρει τη μύχα. Εγώ έχω πει ότι ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, πέρα την πλάκα, εντάξει, ο οποίο θεωρώ ότι δεν κούμπω στον Άρη. Τώρα από εκεί και πέρα το τι θα κάνουμε. Μπορεί να κάνει μια σωστή προετοιμασία. Ούτε ο Φετσβατζίδης κούμπωσε. Όποιος μετά τις 29 του Αυγούστου που τελειώνουν μεταγραφές μείνει στο ρόστερ, είναι ποδοσφαιριστής της ομάδας και το σεβόμαστε και το στηρίζουμε. Μέχρι τότε τον πολεμάμε. Δεν τον πολεμάει κανένας, ρε Χρήστα, τον Μπάσα και τον Χι Μπάσα. Μπορείς όμως ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του και να πει προσωπικά τι θεωρεί για κάποιον παίχτη, αν ταιριάζει όχι σε μια ομάδα. Ναι. Γιατί φίλε, πειράχτηκε ο Μπάσα. Όχι, δώσε μου ένα τεταρτέ. Δεν με απασχολεί αυτό και το ξέρεις. Δεν με απασχολεί αν κάποιος ποδοσφαιριστής. Αν κάποιος ποδοσφαιριστής ενοχλείται από την κριτική, είμαστε ανοιχτοί φυσικά. Πάνε. Αν έχουμε κάνει κάποιο λάθος, να το διορθώσουμε. Να το συζητήσουμε, να μας πει μια διαφορετική θέση και άποψη. Αλλά 23 χρόνια τώρα, η μόνη έννοια που δεν είχα ποτέ μα ποτέ ήταν αν κάποιος παίκτης ενοχλείται από την κριτική. Να τον έχω αδικήσει ηθελημένα δεν νομίζω ποτέ, αλλά με την κριτική μου και να έρθει να με πιάσει και να μου πει είναι καλοδεχούμενος. Καλοδεχούμενοι δεν είναι αυτοί που θεωρούν ότι τα κάνουν όλα σωστά. Πάντα. Και αν ένας δημοσιογράφος ασκήσει μια κριτική ή οτιδήποτε άλλο, κάνει λάθος. Ο Μπάσα, παραδείγματος χάρη για μένα, αυτό που κάνει με τον Πανιόνιο είναι έγκλημα. 100%. Αλλά πρώτα είναι έγκλημα κατά της ομάδας, δεύτερον είναι έγκλημα κατά του εαυτού του. Και τρίτον είναι όλα τα υπόλοιπα εγκλήματα του ποδοσφαίρου. Ναι. Εκεί λοιπόν ο Μπάσα έχασε τη θέση του. Όντως, γιατί μέχρι τότε έχασε την εκτίμηση του κόσμου. Ήταν σε μια φάση που πήγε να πατήσει λίγο καλά, είναι η αλήθεια εκείνο το διάστημα. Νομίζω το προηγούμενο του μάτς είναι το καλύτερό του. Πήγαινε αρκετά καλά, αλλά τα έδωσε μία και τα γκρέμισε όλα σε εκείνο το παιχνίδι του Δανείου. Έτσι. Ο Μπάσα δεν είναι κακός παίκτης. Όχι, κανένας δεν είπε αυτό ποτέ. Ένας παίκτης που έχει παίξει Ιταλία. Ξεκίνησε λοιπόν προετοιμασία. Ξεκίνησε προετοιμασία. Ας κάνει ό,τι πρέπει ώστε να κερδίσει μια θέση. Γιατί στις 25 Ιουλίου, όποιος και να έρθει τώρα, εγώ σου λέω ήταν ο Σιώπης εδώ. Ποιος θα παίζει 25 Ιουλίου, ποιος ήταν το πιθανότερο να παίξει, ο Σιώπης ή ο Μπάσα. Από αυτούς που έχουμε τώρα, εγώ σου λέω. Ανάλογα σε τι κατάσταση ήταν ο Σιώπης. Μα ο Σιώπης, ρε φίλε, ο Σιώπης υπολογίζονταν ότι γύρω στις 10 Ιουλίου με 15 θα έμπαινε. Με την ομάδα. Θα τον έβαζε να παίξει φιλικό? Προφανώς όχι. Άρα θα έμπαινε κατευθείαν να παίξει πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΛ Μεσού. Δεν είναι ρομπότ ο Σιώπης. Καλά, όχι. Εντάξει, όσο αθλητικός και αν είναι. Έτσι. Ο Γιώργος Γκάτος λέει: φέρε Σάβα Γκέντζογλου να παίξει τα τσιμέντα. Ειρωνικά. Δεν υπάρχει θέμα Σάβα Γκέντζογλου αυτή τη στιγμή. Αλλά μόνο μία προϋπόθεση υπάρχει για τον Γκέντζογλου, ο οποίος όμως είχε προταθεί στον Άρη πριν από περίπου ένα μήνα. Έχω παρατηρήσει ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές, δεν το λέω ως μορφή τώρα για οποιοδήποτε συνάδελφο που κατά καιρούς γράφει ρεπορτάζ, αλλά παρατηρώ το εξής. Συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές παρουσιάζονται στην δημοσιότητα ως παίκτες που ενδιαφέρουν τον Άρη, ενώ στην ουσία του πράγματος τον είχαν απασχολήσει τον Άρη προμηνώς και είχαν απορριφθεί. Και ξαφνικά, 20 μέρες μετά, ένα μήνα μετά, παρουσιάζονται ονόματα. Είναι εμφανέστατο ότι ο μάνατζερ έχει πάρει τηλέφωνο, γιατί και σε εμάς το έχει κάνει, έτσι. Δεν κρυβόμαστε, εμείς δεν είμαστε αυτοί που δεν μιλούμε μάνατζερ ή οτιδήποτε άλλο. Και εμείς έχουμε φίλους στο χώρο. Απλά πολλές φορές τα λέω έτσι ξεκάρφωτα και ξεκάθαρα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι γίνεται. Γιατί πλέον νομίζω ότι δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα απολύτως. Ο μάνατζερ λοιπόν παίρνει ένα τηλέφωνο του Τζαλτίδη και του λέει, φίλε. Ρώτησε ο Καρυπίδης για Γκέντζογλου. Μάλιστα, και τι γίνεται, θα δούμε, το συζητάμε κτλ. Έτσι. Ναι. Ο Τσαλτίδης θα πάρει τον Καρυπίδη τηλέφωνο και θα τον ρωτήσει. Θα πάρει τον Τίνο τον Διαματόπουλο και θα ρωτήσει. Θα πάρει τον υπεύθυνο επικοινωνίας και θα ρωτήσει. Δεν ξέρω αν το κάνουν όλοι αυτό. Δεν μπορώ να πω σε κανέναν πώς θα κάνει το ρεπορτάζ του. Αλλά θέμα Γκέντζογλου σήμερα δεν υπάρχει. Υπήρχε πριν ένα μήνα. Έτσι. Τώρα θα αυτό βέβαια ξέρεις τι. Μπορεί να επανεργοποιείται. Οι άνθρωποι του Άρη πάντως είπανε, παιδιά, πριν ένα μήνα τον είδαμε και τον απορρίψαμε. Τώρα, αν κάποιος τον βλέπει και σήμερα, είναι μια άλλη κουβέντα. Εγώ ξέρω ότι ασχολείται ο Άρης με συγκεκριμένους
Και κυρίως στην αγορά του εξωτερικού. Χαφ από το εξωτερικό. Ναι. Από το εξωτερικό και από συγκεκριμένες αγορές. Ωραία. Περισσότερα, μην με κλείσεις από Clean Fit. Άσε με εδώ. Άσε με εδώ και θα βγω εγώ. Θα πω εγώ να ξαναβγω όταν είμαι έτοιμος. Ένας κοινός μας φίλος, αφού μου στείλε τρία μηνύματα, στο πρώτο που στέλνεις, δεν έχω κανένα πρόβλημα να το κάνω, Στέλιο μου, δεν υπάρχει ζήτημα να ξέρεις αυτό. Έχω εκφραστεί άλλωστε. Ο μοναδικός, λέει, που είναι σε ανοιχτή ακρόαση με τον Καρυπίδη είναι ο Τσαλτίδης. Και τρίτο μήνυμα. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Φυσικά και δεν ισχύει. Υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που μιλάνε. Ο Καρυπίδης είναι ένας από τους προέδρους. Που μιλάει. Ο οποίος σηκώνει το τηλέφωνό του δημοσιογράφος. Θετικό αυτό. Τώρα το πώς. Ή το σηκώνει, μπορεί στο Viber να απαντήσει. Καλά, ναι. Έτσι. Υπάρχουν τόσοι τρόποι πλέον που μπορείς να επικοινωνήσεις. Ή στο Instagram. Εγώ εκνευρίζομαι με αυτούς που μιλάνε όλη μέρα με τον κάθε Καρυπίδη. Και μετά, άμα γίνει στραβή, λένε, δεν τον ήξερα. Εγώ δεν μίλουσα μαζί του. Εγώ σου λέω ότι μιλάω και με τον Καρυπίδη. Αυτή είναι η δουλειά μου. Όταν θέλει να ενημερωθεί ο κόσμος, είναι η δουλειά μου. Και όταν έμαθα για τη ρήτρα, πήρα τον Καρυπίδη και ρώτησα. Υπάρχει η ρήτρα. Πέρασε η ώρα, λέει, να πει για τα χαφ. Σε 8 λεπτά. Γιατί σε 8 λεπτά, ρε Χρήστα, δεν πεις το τώρα. Γιατί θέλω να τα γράψω πρώτα. Άντε, γεια. Λοιπόν. Μην με κλείσετε. Όχι, δεν. Σε 8 λεπτά επανέρχομαι. Ωραία, θα πάμε στο break και θα σε έχουμε ξανά σε λίγο μαζί μας. Λοιπόν. Θα πάμε σιγά σιγά, Χρήστο και όσοι, στο break. Μην ξεχνάτε μαζί μας είναι ο Mr. Gold, η κορυφαία πίτσα της πόλης με delivery στο 62-85-86 από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία το βράδυ. Ο Φτίκας, με πλακάκι και διγενής για να φτιάξετε τον μπάνι των ονείρων σας με προϊόντα τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Από όλων 37-39 κατ' οτούμπα, πάνω τον κήπο του Κάλου, τηλέφωνο 2-3-10-905-503. Αυτό για μετά. Λοιπόν, πάμε στο break γιατί έχουμε και τον 5,5. Θα βάλεις και τον 6 μαζί. Όχι. Κάτα κόλπο, σε πιστεύουμε απόλυτα. Λίμπερο 107,4, All About Arizona Air. Επιστρέφουμε. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε για την επόμενη ώρα. Συμπαίνουμε στη δεύτερη της σημερινής εκπομπής. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας. Δεν ξέρω αν ο Χρήστος το ακούει και θέλει να παρέμβει τώρα για να μας πει για τα χαφ. Ο Χρήστος και όσοι θα μας πει, γιατί... Έλα, Χρήστος, έλα. Τι ωραία που περνάμε αυτό το Clean Fit. Καλά, ρε φίλε. Τι ωραία που Επαγγελματίας 100% είμαι. Τι ωραία που περνάμε. Μπράβο, ρε Χρήστος. Όντως. Το γραφείο τύπου σε δαιμονιώδη φόρμα. Είναι όλο τον κόσμο παίρνει τηλέφωνο, μάλιστα. Ναι, το ping pong μπορείτε να το βάλετε, φίλε. Το έχουμε βάλει. Το βάλαμε. Το βάλαμε νωρίτερα, ναι, το βάλαμε. Ναι, ναι. Μπράβο, είναι σε επιφυλακή το προσωπικό του Λαμπαουτάρη. Το team είναι. Το team είναι σε επιφυλακή. Θέλω λίγο να εμπλουτίσουμε τα φωτοστόρι, φίλε. Τα φωτοστόρι. Ναι. Δεν ακολουθήθηκε η οδηγία που έδωσα. Είμαι στεναχωρείτε γι' αυτό. Τι εννοεί να τα εμπλουτίσουμε, ρε Χρήστα. Βλέπω μόνο 6 φωτογραφίες, φίλε. Πρόσεξε. Με βάση αυτά που λέω είναι 106. Πρόσεξε με λίγο. Επειδή μπαίνουν 2-3 φωτοστόρι από κάθε προπόνηση, νομίζω ότι είναι αρκετά εμπλουτισμένα. Ναι. Πιστεύω πως ναι. Άσε να ανησυχεί ο αρχισυντάκτης σου για αυτά. Εντάξει τότε. Κοιμόμαστε ήσυχοι. Κοιμόμαστε όπως ο Παντελίδης τώρα για το θέμα των χαφ. Σ' ακούμε. Ήρθε η ώρα, ο λαός περιμένει. Έχουν ρεθεί πολλά μηνύματα και περιμένουν να δουν τι θα πεις. Περιμένω να κάνω μια φωτογραφία, φίλε. Είμαι έτοιμος. Λοιπόν. Είναι συγκινητικό ότι ο Χρήστος γράφει. Δηλαδή, είναι πολύ ωραίο. Είσαι ένας επαγγελματίας. Εν τω μεταξύ, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η κλήρωση. Θα ενημερώνουμε. Εγώ στα είπα. Ναι. Άρης Πάοκ. Φαντάζεσαι. Πάοκ Άρης θέλω μάλλον, όχι Άρης Πάοκ. Βλέπουμε εδώ πέρα. Πρώτο μάτσα. Εκπροσώπηση των ομάδων, ο Θόδωρος Καρυπίδης. Ξεκίνησε η διαδικασία. Έλα, ρε φίλε. Ναι. Στο βήμα. Είναι Παοκάρης. Ανέβηκε ο κύριος Πιέρ Κοσμίδης νωρίτερα. Ένα πρωτάθλημα που θα έχει πολλές διαφορές. Για να παίξουμε ποδόσφαιρο θα χρειαστούμε μπάλα. Η επίσημη μπάλα του φετινού πρωταθλήματος θα είναι η Μόλτα. Άστα, θα είναι διαφήμιση. Η Μόλτα να μας κάνει τέτοιο. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Πάμε. Να πω για τα χαβ γιατί πρέπει να πω για να φύγω κιόλας για την προπόνηση. Ναι. Πόση ώρα είναι το προπονητικό της ομάδας στο ξενοδοχείο? Δεν πρέπει να είναι πολύ μακριά. Το δικό μας ή της ομάδας? Και το δικό σας και της ομάδας. Τέλος πάντων, της ομάδας είναι 3 λεπτά με τα πόδια από το ξενοδοχείο στο γήπεδα. Ναι. Με τα πόδια πάνε και έρχονται οι παίκτες. Εσείς? Εμείς είμαστε λίγο πιο, είμαστε 3 χιλιόμετρα πιο μακριά. Άρα θέλει αμάξι, εντάξει. Okay. Ναι, γιατί αυτοί που μπήκαν στη διαδικασία να μας πούνε για ποδήλατα και τα λοιπά, πετάχτηκαν έξω από το αυτοκίνητο. Λοιπόν... Άλιστα. Για πες μας για τα χαφ. Τι έχουμε? Για τα χαφ. Αυτό το οποίο έχουμε
για τα χαφ, κάτσε να αλλάξω και το τέτοιο. Αυτό το οποίο έχουμε για τα χαφ είναι ότι ο Άρης δεν πάει για ένα, αλλά πάει για δύο αμυντικά χαφ. Και είναι μια επίσης ανάγκη που έχει διαπιστώσει ο προπονητής. Όχι γιατί δεν υπολογίζει στον Μπάσα ή αυτό το εύκολο να σκεφτεί κάποιος. Ίσα ίσα ο προπονητής υπολογίζει και στον Μπάσα και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μην υπολογίζει στον Μπάσα. Γιατί δεν έχει κι άλλον. Όταν είναι πέρα από αυτό. Ναι. Αλλά δεν είναι η λογική, ξαναλέω, το έλεγα πριν για το Φετφατζή, δεν το κατάλαβε κάποιος. Δεν γίνεται, παιδιά, να έρχεται ένας παίκτης και να λέμε «Α, πάρα πολύ ωραία, πέτα τον αυτόν έξω που έπαιζε τώρα, θα βάλουμε κάποιον άλλον». Και δεν μπορεί ο κάποιος άλλος αυτός να είναι σίγουρος ότι αυτός είναι και κανένας άλλος. Δηλαδή δεν γίνεται να υπάρχει αυτό που γίνεται με τον Κόρχουτ σήμερα. Το συζητάμε τόσο καιρό. Ο Κόρχουτ είναι μόνος του. Ξέρει ότι δεν έχει άλλον παίκτη από πίσω. Το ξέρει, το βλέπει, δεν χρειάζεται να το πει κάποιος. Το βλέπει, το καταλαβαίνει, το αντιλαμβάνεται. Και δεν έχει ανταγωνισμό. Αν δεν έχει λοιπόν έναν ισχυρό χαρακτήρα από μόνος του, αν δεν είναι ένα παιδί το οποίο να τρέφεται από αυτή τη διάθεση για συναγωνισμό, αυτό είναι που υπάρχει σε όλους τους χώρους παντού. Σε όλους τους εργασιακούς χώρους. Σκέψη πόσο μάλλον σε ένα ομαδικό άθλημα. Ναι. Λέει, να σου πω κάτι, αυτό έγινε στον Άρη σε αναδιαστήματα πέρσι. Ξέρανε κάποιοι ότι ό,τι και να γίνει, ρε φίλε, εγώ είμαι. Να σου πω ποιος το πάθε, ο Ματέο το πάθε καταρχήν. Όντως. Μέχρι να έρθει ο Φετφατζίδης, μέχρι να έρθει ο Ματέο, εκείνο το διάστημα, αν δεις, είναι που έπεσε πολύ. Μέχρι να έρθει ο Φετφατζίδης. Όντως. Ποιος πετάγεται εκεί από εδώ στο Όχι, στούδιο. Έχει δυναμώσει λίγο το link έξω τη κλήρωση ο Χρυσοκιός, εντάξει. Το έχουμε και εμείς εδώ πέρα ανοιχτό μπροστά μας στο στούντιο. Να ακούσουμε γραμμένο. Όχι, δεν θέλουμε να ακούσουμε τον κύριο γραμμένο. Τον πρόσεχε, γιατί δεν θέλουμε, ρε φίλε. Να τον ακούσουμε, θες. Πάμε να τον ακούσουμε. Να φύγω εγώ. Να τελειώσω αυτό που θέλω να πω. Τελείωσε, ολοκλήρωσε με τα χαφ. Ναι, και μετά ακούσουμε τον κύριο Γραμμένο. Ο Άρης λοιπόν θα θέλει και προσπαθεί και δεν κοιμάται ο Παντελίδης, για να το καταλάβει λίγο αυτό ο κόσμος. Δεν κοιμάται ο Παντελίδης μέχρι να βρεθεί Έτσι. Ο χαφ. Ναι. Έτσι. Και πάει να πάρει σίγουρα ένα χαφ μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Υπάρχει ο Ισπανός, υπάρχουν και άλλοι, ο Σενεγαλέζος, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών ικανών. Αλλά δεν θα σταματήσει εκεί. Θα πάρει έναν και ακόμα έναν χαφ, αλλά για τον δεύτερο έχει το χρονικό περιθώριο να περιμένει και μετά τα μάτς με τους Κύπριους. Δεν λέω ότι θα πάρει τον καλό τώρα και τον κακό μετά, συσσαγωγικά το καλό και κακό. Γιατί μπορεί πολλές φορές ο κακός να είναι καλύτερος από τον καλό. Να το πούμε αλλιώς, τον βασικό και τον αναπληρωματικό. Τον φθηνό και τον ακριβό. Ναι, okay. Δεν λέω ότι θα πάρει τώρα τον ακριβό και μετά τον φθηνό, ούτε το ανάποδο λέω. Ναι. Θα πάρει όμως σίγουρα έναν τώρα για να έχει μαζί με τον Μπάσα δύο αμυντικά χαφ στα μάτς με τους Κύπριους. Σωστό. Έτσι. Ναι. Και έχει μετά ένα πολύ μεγάλο χρονικό περιθώριο για να ψάξει καλύτερα για τον δεύτερο. Ωραία. Και να επανδρώσει τη μεσαία του γραμμή. Όπως αυτά, και μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε εξελίξει πάνω σε αυτό το ζήτημα. Θα έχουμε. Ναι. Ωραία. Σας αφήνουμε, σε αποδεσμένο να πάει στην προπόνηση. Τι ώρα είναι τώρα εκεί, 6 και 10. 6 και 10, ναι. Καίγεται για ένα συνένα χαφ, φαίνεται, παίζει. Γιατί ξέρεις τι γίνεται, ρε φίλε, έχω διαπιστώσει ότι επειδή εγώ έχω άλλη ώρα εδώ, δεν τα ανεβάζει. Έχει 4 βασικά. Αυτό είναι εσωτερικό. Έχεις κάνει τώρα με 4, ναι, φαίνεται, αλλά έχεις 4 βασικά. Κάνε μια, κάντε μια, βάλτε και το τέτοιο. Η Βάρδια λίγο να ασχοληθεί. Επανακίνηση. Και να βάζετε, κάντε μια επανακίνηση. Και τα θέματα του Χρήσαντος στο Facebook να βάζει, γιατί δεν τα βάζει ο Χρήσαντος, φαντάζομαι. Συγγνώμη, ρε παιδιά, δεν τα βάζω και τα θέματα στο Facebook. Τι άλλο να κάνω πια. Σπαθιά να καταπιώ. Συνήθως όποιος γράφει ένα θέμα το βάζει και στο Facebook μετά, να ξέρει. Όποιος γράφει από τους συντάχτες. Εσύ τι είσαι, συντάχτης δεν είσαι. Ασύνταχτος. Ασύνταχτος. Λοιπόν, 7 η ώρα. Καλά, δεν έχει μπει η προϋπόθεση Παντελίδη, δηλαδή δεν έχει μπει. Έχει μπει η προϋπόθεση Παντελίδη. Στο Facebook. Α, όχι, στο Facebook, αν το έβαλες εσύ, Χρήστο, δεν ξέρω αν μπήκε. Η Βάρδια αν ακούει, τώρα βλέπω και τα βασικά είναι εντάξει. Μπράβο. Ωραία, μια χαρά. Εντάξει, είπαμε και ωραία. Για τα χαφ. 7 ώρα Ελλάδος. Προπόνηση. Συντονίζεστε όλοι με το Facebook του Λίμπερο. Ωραία. Ψέματα, του All About Aris. Έτσι, θα κάνω και στο Λίμπερο μερικές φορές, αλλά του All About Aris. Ναι. Θα έχω live προπόνηση. Αρχίζουν, το πρωί δεν μπόρεσα να τα κάνω στα γιατί είχαμε τα θέματα με τα ίντερνετ. Τώρα που τα ρύθμισα όλα, έχω και ίντερνετ και τα λοιπά, όλα παντού είμαι πανέτοιμος, μέχρι και κλειφίτ βγαίνω. Όπως αντιλαμβάνεσαι, θα κάνω live. Επιστρέφουν τα live από την προετοιμασία. Μάλιστα. Ωραία. Και το βράδυ στο προσωπικό μου Facebook
Το Χαβαλέ Live. Όχι σε προσωπικό σου, ρε φίλε, στο site κάτω. Στο προσωπικό μου, ρε φίλε, το Χαβαλέ Live, λέω. Το Χαβαλέ Live. Η μέρα, οι πισίνες, αυτά. Μάλιστα. Ωραία, Χρήστα. Εντάξει. Εντάξει. Ευχαριστούμε. Καλή προπόνηση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά το Χρήστα Τσαλτίδη. Μην ξεχνάτε ότι η δημοσιογραφική ενημέρωση για την προετοιμασία, τα φιλικά και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Άρη είναι μια προσφορά της εταιρείας Καραμαλής Constructions, που είναι μαζί μας επίσης. Αν θέλεις φετινές σου διακοπές να μείνουν αξέχαστες, θα πας στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για να βρεις αυτό το οποίο ονειρευόσουνα στα Πεύκη Deluxe Residences. Ευρύ χώρα, νεόδυνητα στούντιο και σουίτες με πρωινό και pool view. Πάρε τηλέφωνο τώρα στο 2-3-7-40-6-22-22 ή μπες στο pevkideluxeresidences.com. Και επίσης μαζί μας η Arcon Ελλάς, που στηρίζει για αυτή την προετοιμασία του Άρη. Αν έχεις κατάστημα, φαρμακείο, σούπερ ή μίνι μάρκετ, η επιλογή σου είναι η Arcon Ελλάς για κατασκευή και τοποθέτηση ραφιών για κάθε κατάστημα χονδρικής ή λιανικής, κάθε τύπου και σε κάθε διάσταση ράφια προσαρμόζονται στον χώρο σου. Την Arcon Ελλάς θα την βρείτε στη βιομηχανική περιοχή τη Σύνδου στο τηλέφωνο 2310-723-240 στο υποκατάστημα στην Αθήνα καθώς και στο arcon.gr. Πάμε να ακούσουμε, έχουμε Βαγγέλη γραμμένο ακόμα πάνω. Όχι, κατέβηκε. Δεν ήθελε να πει παραπάνω. Μάλιστα. Τώρα βλέπω τον κύριο Μινάλησάνδρο, ο οποίος είναι πάνω στο βήμα, ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ο οποίος μιλάει και τοποθετείται, πρόεδρος και της Super League, ο κύριος Λησάνδρου, έτσι κι αλλιώς, γι' αυτό είναι πάνω στο βήμα αυτή τη στιγμή. Είναι σε εξέλιξη η δικασία της κλήρωσης. Δεν έχουμε μπει βέβαια ακόμα σε δικασία να αρχίσει να βγαίνει σιγά σιγά το πρόγραμμα. Θα είμαστε εδώ πέρα μέχρι τις 7 για να σας ενημερώσουμε και γι' αυτό. Έχουμε και ένα διάλειμμα που χρωστάμε τον. Τα έχουμε βάλει όλα κομπλέ, γιατί. Μάλιστα. Δώσε λίγο χαλί. Ακούσατε λοιπόν στην κουβέντα μας με τον Χρήστο νωρίτερα για τα δύο χαφτά που πάει ο Άρης. Εντάξει, ψηλό αναμενόμενο νομίζω ήταν ότι θα γίνει αυτό. Το ότι ο Άρης θα πήγαινε και για ένα δεύτερο παίχτη στην μεσαία γραμμή, το είχαμε αναφέρει το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχει και το κενό του Σιώπη αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μόνο επιλογή του Μπάσα. Απλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θα πάει σίγουρα ο Άρης για ένα αμυντικό μέσο και τον επόμενο θα τον αφήσει για τη συνέχεια του καλοκαιριού. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή για έναν καίγεται, ώστε να έρθει να πλαισιώσει τον Μπάσα και από εκεί πέρα θα δει τι θα υπάρξει στην αγορά, τι αξιόλογο μπορεί να εντοπίσει για να τον φέρει εκείνον τον παίχτη έναν ακόμα χαφ στην Θεσσαλονίκη. Στέλιο, ελπίζω να ηρέμησες. Εντάξει, εσύ περίμενες ψοφάς και περιμένεις ονόματα, αλλά τι να σε κάνω. Θα γίνουν και αυτά μέσα στο επόμενο διάστημα σιγά σιγά. Δεν βλέπω να έχει ξεκινήσει ακόμα. Λαλίστατος ο κύριος Μινάς Λησάνδρου. Βλέπω, συνεχίζει, δεν σταματάει με τίποτα ο πρόεδρος της διοργανώτριας αρχής της Super League. Δώσε μια πρόβληση, ρε Χρήστο. Διάρκεια και πάω πρώτη αγωνιστική. Για τον Άρη ποιον θα ήθελες να παίξει? Νικηρήματα εντός έδρας. Το νουπουσού Βόλου, ρε φίλε. Πολύ καλό. Αν είναι νουπουσού μέχρι τότε. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Είναι και αυτό. Ανέβηκε νωρίτερα ο κύριος Γραμμένος. Βλέπουμε τώρα εδώ πέρα και τις δηλώσεις γραμμένες του κύριου Μινά Λησάνδρου στα sites. Έχει ανέβει το live Ρεγκάτο στο Λαμπαουτάρι. Βεβαίως υπάρχει live κλήρωση Super League στο Λαμπαουτάρι από ό,τι βλέπω. Εντάξει, Γιώργος Γκάτος επιμελείται. Δεν αφήνει να πέσει τίποτα κάτω. Είναι μία μου απαλλαγή. Και θα ενημερωθείτε μέσα μέχρι νωρίς το βράδυ για το πλήρες πρόγραμμα, γιατί σταδιακά βγαίνει. Ποιος είναι αυτός? Τι έχει τώρα? Για χαμήλωστο λίγο, γιατί ακούγεται μέσα, γι' αυτό, όχι τίποτα άλλο. Τι αναφέρουν οι κύριοι? Για τα τμήματα υποδομής Super League. Ρε, πάνε καλά. Μία συνεχή εκπαίδευση σε ποδοσφαιρικά πρότυπα, τα οποία πολλές φορές αγγίζουν διεθνή επίπεδα. Ας παρακολουθήσουμε ένα σύντομο βίντεο από την τελική φάση των πρωταθλημάτων υποδομής K15 και K15. Τυπικούρες. Ξεκάθαρες τυπικούρες. Νομίζω ότι μετά και από αυτό θα μπούμε σιγά σιγά στη διαδικασία της κλήρωσης, να δοθούν και οι κλειδάριθμοι που δίνονται όπως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Από ό,τι διάβαζα σήμερα, υπάρχει μέρημνα ώστε να μην γίνει ντέρμπι στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, γιατί μην ξεχνάτε ότι φέτος επιστρέφουν και τα play-off και να δούμε πότε θα πέσουν και τα ντέρμπι γενικότερα μέσα στην σεζόν. 24 ξεκινάει, αν θυμάμαι καλά, το πρωτάθλημα, το νέο πρωτάθλημα, η Super League 1 όπως θα ονομάζεται,
αλλάζουν πραγματάκια. Από φέτος, εκπρόσωποι βλέπω από Παναθηναϊκό ο κύριος Μπουτσικάρης, από τον Ολυμπιακό ο κύριος Κώστας Καραπαπάς, τρίτος αντιπρόεδρος, έτσι. Από την Λάρισα κύριοι Κούγιας και Μάρκου, από τον Αστέρα Τρίπολης ο Γιώργος Μποροβίλος, από τον Πάοκο Δημοκράτης Παπαδόπουλος, από τον Όφη ο Ηλίας Πουρσανίδης, από τον Ούπουσου Βόλου Αχιλέας Μπέος, από τον Άρη φυσικά ο Θόδωρος Καρυπίδης. Υπάρχουν και άλλοι δύο, στελέχη του Παναθηναϊκού. Η Μαρία Παλιαλέξη από την ΠΑΕ ΠΑΣ Λαμία. Είναι εκπρόσωπη των ομάδων εκεί πέρα κανονικά. Δείχνει τώρα αυτό το βιντεάκι όσον αφορά τη μεταποδομή και πλάνα και από ό,τι βλέπουμε τώρα από την ΚΑΠΑ 15 του Άρη που ήταν φιναλίστ στο αντίστοιχο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Είχε φτάσει στο τελικό της Λαμίας, θυμίζουμε τον Πάκο που ιτήθηκε ο Άρης, μια πάρα πολύ καλή χρονιά σε κάθε περίπτωση, και ανάμεσα δύο ομάδες που έχουν μεγάλη απόσταση στο οικονομικό. Και αυτό δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία και την πορεία που πραγματοποιήσει η ΚΑΠΑ 15, αλλά και γενικότερα και τα υπόλοιπα τμήματα υποδομής του Άρη την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Και ελπίζουμε από του χρόνου να υπάρξει μέρημνα για καλύτερη οργάνωση και μακάρι να αξιοποιηθεί σιγά σιγά και το ταλέντο που υπάρχει, γιατί φάνηκε την περσινή σεζόν με τα περισσότερα τμήματα των μικρών του Άρη ότι υπάρχει ταλέντο, υπάρχει προοπτική και ότι αν ο Άρης προσέξει αυτές τις φουρνιές, μπορεί να αναδείξει ποδοσφαιριστές στο μέλλον, μέσα στα επόμενα χρόνια, από τους οποίους μπορεί να ωφεληθεί και αγωνιστικά, μπορεί να ωφεληθεί και οικονομικά. Για δώσε να ακούσουμε. Χιλιάδες ταυτόχρονοι μοναδικοί χρήστες μας δίνουν την ελπίδα και τη χαρά ότι από εδώ και πέρα αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο το οποίο θα προωθήσει την εικόνα του ελληνικού ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο εντός συνόρων. Αναφέρθηκε ο Πρόεδρος στα γενέθλια της Πρώτης Εθνικής. 60 χρόνια Πρώτη Εθνική. Από το 1959 μέχρι σήμερα, 60 χρόνια λοιπόν έχουν κυλήσει. Επαναλαμβάνω, ακούμε live την κλήρωση της Super League. Όμορφες στιγμές, ένταση, πάθος, όλα εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το ποδόσφαιρο, όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν κάνει το ποδόσφαιρο το αγαπημένο άθλημα γενιών και γενιών στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Super League θα τιμήσει αυτά τα γενέθλια και ήδη φτιάξαμε ένα λογότυπο το οποίο θα συνοδεύει κάθε δραστηριότητα που αφορά σε αυτήν ακριβώς την πρωτοβουλία της Super League, την προβολή δηλαδή των γενεθλίων της πρώτης εθνικής κατηγορίας που πλέον ονομάζεται Super League, γιατί το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει παρελθόν, έχει παρόν, αλλά έχει και μέλλον. Και γι' αυτό πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί. Ας δούμε ένα σύντομο βίντεο από το λογότυπο. Ρε τι γίνεται με τα βίντεο, δηλαδή αυτά τώρα. Είναι να είχαμε να λέγαμε, κάνε την κλήρωση και κάνε μετά τα υπόλοιπα που δεν ασχολείται άνθρωπος, να ασχοληθείτε μεταξύ σας, εντάξει, δηλαδή για το Θεό, τέλος πάντων. Είμαστε εν αναμονή, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η διαδικασία της κλήρωσης, είναι σε εξέλιξη βέβαια το όλο event και μπορείτε να το παρακολουθείτε και live από το κανάλι της Super League στο YouTube, υπάρχει live streaming, 1959-2019, 60 χρόνια, Αλφα Εθνική. Βλέπουμε εδώ πέρα το λογότυπο, μάλιστα, το είδαμε το λογότυπο. Αυτός που έκανε το ΠΑΟΚ το έκανε, γι' αυτό 100%. Λες, μοιάζει πολύ, είναι η αλήθεια. Και εκεί χωμένη είναι. Δεν πειράζει. Την επόμενη Δευτέρα τα πράγματα αλλάζουν, να ξέρεις. Αυτά που ξέρανε να τα ξεχάσουνε. Για δώσ' τον πάλι. Τι είναι εδώ. Ξαναπαίζει το βίντεο. Μάλιστα. 1959-2019, 60 χρόνια, Αλφα Εθνική. Ωραία, κλείστον, δεν πειράζεται. Επήχαν ένα πρόβλημα μάλλον και δεν παίξαν ωραία το βίντεο και παίζει τώρα, μάλιστα. Και κάποια στιγμιότυπα έτσι, από παλιά παιχνίδια της Αλφα Εθνικής, της παλιάς Αλφα Εθνικής, γιατί τα τελευταία 12-13 χρόνια έχουμε τη Super League πλέον. Το νέο συντηρητήριο. Μπορεί να πέρασε τον αέρα αυτό να ξέρεις, αλλά δεν πειράζει γιατί ανταποκρίνεται και στην πραγματικότητα. Εντάξει, δεν είναι τόσο άσχημο, οκ. Okay, το συγκεκριμένο λογότυπο. Τι να σου πω. Εγώ πιστεύω ότι αυτά μας φάγανε γενικότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ας φτιάξουμε άλλα κι άλλα. Και μετά θα ανασχοληθούμε με τις επαιτίους και τα 60 χρόνια της
Της Αλφα Εθνικής. Ναι. Δείχνει και ωραία στιγμιότυπα με παιδιά, τις κερκίδες κτλ. Ναι, ναι. Γιατί δείχνει τα άλλα που έχουμε στην Ελλάδα, αλλά και να τα κρύβουμε, γιατί δυσμούμε το άθλημα. Ναι. Λοιπόν. Με αυτούς που ενώνονται γύρω σου και ας είναι τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους. Πολύ ωραία πράγματα. Μάλιστα. Αυτά θα μας φάνει στην Ελλάδα. Η λεζάντα. Η λεζάντα. Φαντάζομαι ότι μετά και από αυτό το βίντεο θα έχουμε την διαδικασία της κλήρωσης. Ο Όφη ανακοίνωσε τον Μαρινάκη. Νωρίτερα εμείς τη μέρα είχαμε και την επισημοποίηση του δανεισμού του Μάνου στον Όφη από τον Ολυμπιακό. Και Τσιλιανίδη, ναι, καλές μεταγραφές κάνει ο Όφη μέχρι στιγμής. Δεν τα πηγαίνει καθόλου άσχημα σε αυτό το κομμάτι, είναι η αλήθεια. Τσιλιανίδης που ήταν στον Αστέρα Τρίπολης τα τελευταία χρόνια. Ο κύριος Γραμμένος, σε δηλώσεις του στο πλαίσιο της κλήρωσης, αναφέρθηκε στην απαγόρευση μετακίνηση των οπαδών και είπε ότι πρέπει να σταματήσει η απαγόρευση των μετακινήσεων για να δούμε όλο τον κόσμο στο γήπεδο. Πραγματικά πιστεύω ότι θα είναι συναρπαστικότερο από τα πρωταθλήματα των προηγούμενων περιόδων, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη και το νέο σύστημα διεξαγωγής του. Σας εύχομαι καλή χρονιά και να πάμε το ποδόσφαιρο να πούμε πιο μπροστά. Μπορεί να λέμε πολλά, αλλά σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί του, ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει η απαγόρευση των μετακινήσεων των οπαδών. Είναι βέβαια μια κουβέντα να το λες. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία για να το εφαρμόσεις κιόλας σε αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει το δίκιο του. Εγώ είμαι μαζί του, ενώ δεν είμαι πολύ φαν του, είναι η αλήθεια, του Προέδρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αλλά σε αυτό οφείλουμε να το δώσουμε ένα δίκιο και δεν είναι πολύ είναι η αλήθεια που το λένε. Έτσι. Γι' αυτό και έχει τη δική του αξία όταν ακούγεται. Μάτις, τι μας λέει εδώ πέρα. Γιατί θες να ακούσεις το Φετφατζίδε, ρε Σταμάτη. Ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ κάνεις, φιλαράκι μου. Γραμμένα τα έχουμε. Λοιπόν, ακόμα δείχνει το βιντεάκι αυτό. Δεν το βλέπω. Τέλος θα πάμε στο break έτσι όπως πάει. Για να επιστρέψουμε λογικά με τη διαδικασία της κλήρωσης. Εντάξει ρε φίλε τώρα. Δεν τους ξέρεις τώρα. Περιμένουμε εδώ πέρα μια ώρα να δούμε ποιο θα παίξει ο Άρης και ο Πάοκ στην πρώτη αγωνιστική. Ο λαός περιμένει, καρφωμένοι όλοι στα ραδιόφωνά τους είναι. Και βγάζει Άρης Πάοκ πρώτη αγωνιστική. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Νομίζω αντιλαμβάνεστε ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή. Οπότε τα πράγματα θα πάνε καλύτερα γιατί όλοι μαζί μπορούμε να το κάνουμε. Ναι. Πάμε τώρα στο κυρίως πιάτο. Μετά τα ορεκτικά, είναι η κλήρωση. Ναι. Μια κλήρωση η οποία είναι διαφορετική σε σχέση με ό,τι έχετε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχει γυάλες, δεν έχει μπαλάκια. Έχει μια οθόνη. Θα καλέσω λοιπόν τον Διευθυντή Αγωνιστικού και διοργανώσεων της Super League, τον κύριο Θόδωρο Λάγιο. Πρέπει να πω μια μεγάλη αλήθεια που έχει διαρρεύσει, Θόδωρε, πριν πάρεις το λόγο. Είναι δυστυχώς έχει διαρρεύσει, πρέπει να το αποκαλύψουμε και εμείς από μικροφόνου. Όλοι θα παίξετε με όλους. Θα μας πει ο Θόδωρος πότε και με ποιο τρόπο τώρα ακριβώς. Αχ, τι αστείο. Πω, ξεκαρδιστήκαμε πάλι. Ναι, ναι, τσαχμίνης είναι, βέβαια. Ευχαριστώ πολύ, Πιέρ. Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω και από τη σειρά μου στην ηλεκτρονική διαδικασία κλήρωσης και καταρτισμού του προγράμματος. Ηλεκτρονικά, λοιπόν, του πρωταθλήματος Super League για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020. Η Super League φέτος καινοτομεί με νέο τρόπο διεξαγωγής πρωταθλήματος. Για δεύτερη φορά από καταβολής επαγγελματικών κατηγοριών και για πρώτη φορά από την αγωνιστική περίοδο 2001-2002, στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας θα συμμετέχουν 14 ομάδες. Παράλληλα, καθιερώνονται play-off για τις θέσεις 1 έως 6 για την ανάδειξη της πρωταθλήτριας ομάδας, καθώς και των ομάδων που θα συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ θα έχουμε και play-out για τις θέσεις 7 έως 14 για την παραμονή στην κατηγορία. Στην οθόνη παρακολουθείτε τις ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων του πρωταθλήματος, οι οποίες για πρώτη φορά ανακοινώθηκαν πριν από 20 περίπου μέρες. Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει 24 Αυγούστου του 2019, μια Μάρτη, ενώ η κανονική περίοδος θα ολοκληρωθεί την 1η Μαρτίου του 2020. Σωστά ο Χριστός. Στη συνέχεια τα play-off θα ξεκινήσουν... Η σέντρα θα γίνει 24, 25, 26 Αυγούστου. Χαμήλωστον λίγο, Σέντρα θα γίνει 24, 25, 26 Αυγούστου. Και η τελευταία αγωνιστική θα είναι 1 Μαρτίου της κανονικής διάρκειας. Τα play-off ξεκινούν 7, 8 και 9 Μαρτίου και τελειώνουν στις 17 Μαΐου. Δηλαδή θα πάμε σε μια διαδικασία play-off περίπου 2 μηνών. Για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Οι ομάδες θα αγωνιστούν σε μονούς αγώνες.
Στο πλαίσιο των κεντρώνων αλλαγών, για πρώτη φορά χρησιμοποιεί τη διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης και κατορτισμού του προγράμματος του νέου πρωταθλήματος, μια διαδικασία που ακολουθείται στα περισσότερα πρωταθλήματα του εξωτερικού. Η εταιρεία με την οποία συνεργάζεται η Super League δραστηριοποιείται σε αρκετές ευρωπαϊκές λίγκες, καθώς και στον υπόλοιπο κόσμο. Πρόσφατα συνεργάστηκε με τη Συνομοσπονδία της Νοτιού Αμερικής για τον καταρτισμό του προγράμματος του Copa America. Το νέο σύστημα, διατηρώντας τα στοιχεία της τύχης στην κλήρωση, επιτρέπει στις λίγκες να λαμβάνουν υπόψη πολλαπλά αιτήματα ανάλογα με τις ανάγκες του σύγχρονου ποδοσφαίρου, προσπαθώντας να κληρώσουν το καλύτερο δυνατό πρόγραμμα για τις ομάδες και τους εμπλεκόμενους φορείς. Περιορισμοί στην κλήρωση έχουν μπει σε σχέση με αιτήματα χρήσης κοινής έδρας, καθώς και αιτήματα που αφορούν τη σωμερή κατανομή των αγώνων, αιτήματα της αστυνομίας, καθώς και αιτήματα των ΠΑΕ. Κλείοντας το τεχνικό κομμάτι της συζήτησης, μπορούμε να προχωρήσουμε στη διαδικασία της κλήρωσης και κατάρτισης του προγράμματος για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Άντερ, μεγάλο. Αυτό είναι το σύστημα της ηλεκτρονικής κλήρωσης. Ξεκινάμε από ένα βασικό, από τη μήτρα των κληρώσεων, και με μια ηλεκτρονική κλήρωση πάμε και τοποθετούμε, έχουν τοποθετηθεί ήδη περιορισμοί μέσα στο σύστημα και παπτάμε απλά την έναρξη να δημιουργήσει ένα σύστημα κλήρωσης, το οποίο το ίδιο το σύστημα θα παράγει, περιμένουμε κάποια δευτερόλεπτα να φτάσει στο αποτέλεσμα το οποίο τυχαία θα επιλέξει το σύστημα. Πολύ τεχνολογία. Μπορεί να πάρει από 5 δευτερόλεπτα, μπορεί να πάρει και 10, μπορεί να πάρει και 20. Μπορεί να πάρει και ένα λεπτό. Το πρώτο σύστημα που θα έρθει στην οθόνη μας, παίρνει λίγο παραπάνω, αλλά εντάξει. Οπότε βρήκε το σύστημα. Έχουμε ώρα, Χρήστο. Και μπορούμε να προχωρήσουμε στους αγώνες. Γίνεται μια αποθήκευση της επίσημης κλήρωσης, ότι αυτή είναι. Και βλέπουμε τώρα τις πρώτες δύο αγωνιστικές. Θα τις πάω αναλυτικά. Η πρώτη αγωνιστική έχει τον αγώνα ΑΕΚ Ξάνθη, Άρη Σόφη, Ατρόμητος Λάρισα, Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης, μάλιστα, Πανιώνιος Βόλος, ΠΑΟΚ Πανετολικός και ΠΑΣ Λαμία Παναθηναϊκός. Άρη Σόφη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Έχουμε στη δεύτερη αγωνιστική Λάρισα Ολυμπιακός. Και Βόλος Άρης στη δεύτερη αγωνιστική. Βόλος Άρης, Παναθηναϊκός Σόφη, Πανετολικός Ξάνθη, ΠΑΟΚ Πανιώνιος και Λαμία Ατρόμητος Αθηνών. Η τρίτη αγωνιστική που θα διεξαχθεί στις 14 και 16 Φεβρουαρίου. Άρη Σόφη, Νουπουσού Βόλος. Έχει το ΑΕΚ Λαμία, το Ξάνθη Αστέρας. Το πρώτο τρίτη αγωνιστική Άρης Παναθηναϊκός. Τέταρτη αγωνιστική ΠΑΟΚ Άρης. Ω, καλά. Δύσκολο πρόγραμμα. Τέταρτη αγωνιστική Λάρισα Ξάνθη, Αστέρας Ατρόμητος, Βόλος Σόφη. Άρη Σόφη, Νουπουσού Βόλος Άρης, Άρης Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ Άρης, οι πρώτες τέσσερις αγωνιστικές στο ντέρμπι της πόλης, στην τέταρτη αγωνιστική στην Τούμπα. Ξάνθη Βόλος, Άρης ΑΕΛ, Ατρόμητος Πανετολικός, Ολυμπιακός Λαμία, Όφη Αστέρας, Πανιώνιος Παναθηναϊκός. Έκτη αγωνιστική, συνεχίζουμε με το Λάρισα ΑΕΚ. Άρη ΑΕΛ την πέμπτη αγωνιστική. Άρη Ολυμπιακός την έκτη. Δύσκολο πρόγραμμα στην αρχή για τον Άρη. Με τρία ντέρμπι τις πρώτες έξι αγωνιστικές. Στην έβδομη αγωνιστική, η οποία θα διεξαχθεί στις 19 με 21 Οκτωβρίου, έχουμε το ΑΕΚ Βόλος, Ξάνθη Άρης. Ξάνθη Άρης, έβδομη αγωνιστική. Ολυμπιακός Σόφη, Πανετολικός Λάρισα, Πανιώνιος Αστέρας, ΠΑΟΚ Λαμία. Άρης Πανετολικός στην 8η αγωνιστική. Που είναι στο τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου. Έχουμε το Άρης Πανετολικός, Αστέρας Λαμία, Ατρόμητος Πανιώνιος, Βόλος ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός ΑΕΚ, Όφη Ξάνθη και Παναθηναϊκός Λάρισα. Ένατη αγωνιστική. Ένατη αγωνιστική. Συνεχίζουμε με το ΑΕΚ Ατρόμητος, Λάρισα Όφη, Ξάνθη Ολυμπιακός, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης, Πανιώνιος Άρης, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και Λαμία Βόλος. Ενώ τη 10η αγωνιστική. Άρης Αστέρας Τρίπολης, 10η αγωνιστική. Το κενό της Εθνικής. Έχουμε και το Λάρισα Λαμία, Ξάνθη Πανιώνιος, Άρης Αστέρας, Βόλος Πανετολικός, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη ΠΑΟΚ και το Αθηναϊκό Ντέρμπι Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Τέλος. Στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές έχουμε το ΑΕΚ Άρης, ΑΕΚ Άρης εν 10η αγωνιστική. Ατρόμητος Σόφη, Πανετολικός Παναθηναϊκός, Πανιώνιος Ολυμπιακός. Άρα ο Άρης και ΠΑΟΚ Λάρισα εν 10η αγωνιστική. Άρα ο Άρης έχει στον πρώτο γύρο τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στο Βικελίδης, τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ εκτός. Και Άρης Λαμία 12η αγωνιστική βλέπω. Και Πανιώνιος Πανετολικός. Μάλιστα. Για να δούμε και τις τελευταίες δύο. Του πρώτου γύρου
ΑΕΚ Πανιώνιος, Αστέρας Λάρισα, Ατρόμητος Άρης, Ατρόμητος Άρης 13η αγωνιστική. Πανετολικός Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ Ξάνθη και Λαμία. Και Όφη Άρης την 14η. 14η είναι η πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου. Το πρόγραμμα των αγώνων θα μπορείτε να το δείτε στην επίσημη ιστοσελίδα τη Super League και σε εκτύπωση από τους συναδέλφους από πίσω στα δημοσιογραφικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια και καλή χρονιά, καλή δύναμη σε όλες τις ομάδες. Λοιπόν, κλείστε τον κύριο. Λοιπόν, είπαμε, ακούσατε και το πρόγραμμα ζωντανά, βγήκε, τσακ μπαμ ηλεκτρονικά, χωρίς μπαλάκια και καθυστερήσεις. Τέταρτη αγωνιστική το ΠΑΟ Κάρης, πάμε στο break το τελευταίο. Break, θα πάμε break και μόλις γυρίσουμε θα πούμε ολοκληρωμένο το πρόγραμμα και για τον Άρη αλλά και για τον ΠΑΟΚ για το νέο πρωτάθλημα. Επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. All About Άρης on Air στον Λίμπερο 107,4. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Χρήστος Κιώσης στην ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας, μην ξεχνάτε ότι είναι ο Γιαννόπουλος. Όσοι έχετε φορτηγό, καλείτε στο 2310-751-933 24 ώρες το 24ωρο και το κινητό στην ελγή του Γιαννόπουλου έρχεται για να σας βάλει μπρος. Και Άριστον Χατζινίρος γαλακτοκομικά προϊόντα. Με μεράκι και σεβασμό στον καταναλωτή, στα Άριστον γαλακτοκομικά συνδυάζουν τα ποιοτικότερα προϊόντα στις καλύτερες τιμές. Κατσικίσιο πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, τώρα που έχει ζέστες και βαράει πολύ σήμερα. Ριζόγαλο με κανελίτσα από πάνω. Κρέμα, αριάνι και κεφίρ. Τα προϊόντα του Άριστον Χατζινίρος γαλακτοκομικά τα βρίσκεται σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές στη Θεσσαλονίκη, στην Κατερίνη αλλά και στη Χαλκιδική. Διαφορετικά μπορείτε να προμηθευτείτε τα προϊόντα από το εργαστήριο του Άριστον στα Διαβατά, Ελευθερίου Βενιζέλου 44, τηλέφωνο 2310-781-070. Mr. Gold, την κορυφαία πίτσα στην πόλη, με delivery στο 62-85-86 από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τη 1 το βράδυ. Κεφτίκας, πλακάκια και ήδη γηνής. Με προϊόντα τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω του γήπεδου του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503. Ακούσατε νωρίτερα την κλήρωση ζωντανά της Super League του νέου πρωταθλήματος. Θυμίζω στην πρώτη αγωνιστική Άρη Σόφη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Το πρώτο μάτς του Άρη στην νέα και διαφορετική Super League. Καθώς έχουμε αρκετές αλλαγές από τη νέα σεζόν. Για τους φίλους του ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Πανετολικός στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Δεύτερη αγωνιστική για τον Άρη, Βόλος Νουπουσού Άρης στο Βόλο. Το συγκεκριμένο παιχνίδι. ΠΑΟΚ Πανιώνιος στην Τούμπα με δύο σερί. Εντός έδρας μάτς ξεκινάει ο ΠΑΟΚ. Σκάνδαλο. Σκάνδαλο Χριστοκιώση, επειδή φέραν καινούριο προπονητή. Εντάξει, μέχρι να δέσει και να προσαρμοστεί η ομάδα και επειδή θα έχουν και Champions League και τα λοιπά προχρηματικά, δεν ξέρουμε μέχρι που θα φτάσουν. Δεν νομίζω τόσο μακριά. Έχουν δύο σερί εντός έδρας στην έδρα τους. Έτσι λέγανε αυτοί πέρυσι για τον Ολυμπιακό. Λέω εγώ. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικά και στο All About Άρης όλο το πρόγραμμα για τον Άρη την νέα σεζόν. Τέταρτη αγωνιστική ΠΑΟΚ Άρης στο γήπεδο της Τούμπας. Αυτή θα είναι η πρώτη συνάντηση των δύο ομάδων για τη νέα σεζόν με τον ΠΑΟΚ γηπεδούχο νωρίς μάλιστα στη σεζόν. Στην τέταρτη αγωνιστική ο Άρης που παίζει με τον Όφη στο Βικελίδης πάει στο Βόλο για να παίξει με τον Νουπουσού, γυρίζει στο Βικελίδης για να παίξει με τον Παναθηναϊκό, πάει στην Τούμπα για να παίξει με τον ΠΑΟΚ και έρχεται ξανά στο Βικελίδης για να παίξει με τον Ολυμπιακό, αν θυμάμαι καλά, Χρήστο Κιώση. Κάνω λάθος. Νομίζω ότι έτσι πάει το πρόγραμμα. Θα το δούμε τώρα σε λίγο αναλυτικά. Με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ είναι τα εκτός έδρας ντέρμπι του πρώτου γύρου. Και με τον Ατρόμητο τον έχεις εκτός έδρας. Τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου. Με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό είναι τα εντός έδρας ντέρμπι του πρώτου γύρου. Λοιπόν, στις 21-23 Σεπτεμβρίου θα γίνει και το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Στην αγωνιστική δηλαδή που θα έχουμε το ΠΑΟΚ Άρης. Τα δύο μεγάλα ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θα διεξαχθούν το ίδιο Σαββατοκύριακο. Δεν βλέπω εδώ βέβαια στο συγκεκριμένο site να βάζουν τον Άρη στα υπόλοιπα ντέρμπι. Κακώς βέβαια βλέπω το συγκεκριμένο site που δεν βάζει τον Άρη στα ντέρμπι. Λοιπόν, πολύ μεγάλο λάθος ήταν αυτό. Αλλά μπερδεύονται ακόμα. Το αναλυτικό πρόγραμμα της Super League. Εδώ είμαστε. Έχουμε και λέμε. Πρώτη αγωνιστική, Άρη Σόφη, ΠΑΟΚ Πανετολικός. Και στα υπόλοιπα, ΑΕΚ Ξάνθη, Ατρόμητος Λάρισα, Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης, Πανιώνιος Βόλος, Λαμία Παναθηναϊκός. Δεύτερη αγωνιστική, Βόλος Άρης,
ΠΑΟΚ Πανιώνιος, Λάρισα Ολυμπιακός, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, Παναθηναϊκός Σόφι, Πανετολικός Ξάνθη και Λαμία Ατρόμητος. Τρίτη αγωνιστική. Άρης Παναθηναϊκός, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Λαμία, Ξάνθη Αστέρας Τρίπολης, Ολυμπιακός Βόλος, Όφι Πανετολικός, Πανιώνιος Λάρισα. Τέταρτη αγωνιστική. ΠΑΟΚ Άρης στο γήπεδο της Τούμπα, στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν στην πόλη. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Λάρισα Ξάνθη, Αστέρας Ατρόμητος, Βόλος Όφι και Λαμία Πανιώνιος και Πανετολικός ΑΕΚ. Πέμπτη αγωνιστική. Άρης Λάρισα, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, Ξάνθη Βόλος, Ατρόμητος Πανετολικός, Ολυμπιακός Λαμία, Όφι Αστέρας, Πανιώνιος Παναθηναϊκός. Έκτη αγωνιστική. Άρης Ολυμπιακός στο Κλεάνθης Μικελίδης. Δεύτερο σέρι εντός έδρας παιχνίδι για τους κιτρινόμαυρους. Ο ΠΑΟΚ πάει στην Τρίπολη για να παίξει με τον Αστέρα. Λάρισα ΑΕΚ, Βόλος Ατρόμητος, Όφι Πανιώνιος, Παναθηναϊκός Ξάνθη, Λαμία Πανετολικός. Έβδομη αγωνιστική. Ξάνθη Άρης, ΠΑΟΚ Λαμία, ΑΕΚ Βόλος, Ατρόμητος Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός Όφι, Πανετολικός Λάρισα και Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης. 8η αγωνιστική. Άρης Πανετολικός ο Κλεάνθης Βικελίδης, Βόλος ΠΑΟΚ, Αστέρας Τρίπολης Λαμία, Ατρόμητος Πανιώνιος, Ολυμπιακός ΑΕΚ, Όφι Ξάνθη, Παναθηναϊκός Λάρισα. 9η αγωνιστική. Πανιώνιος Άρης, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, ΑΕΚ Ατρόμητος, Λάρισα Όφι, Ξάνθη Ολυμπιακός, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης και Λαμία Βόλος. 10η αγωνιστική. Άρης Αστέρας Τρίπολης, Όφι ΠΑΟΚ, Λάρισα Λαμία, Ξάνθη Πανιώνιος, Βόλος Πανετολικός, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. 11η αγωνιστική. ΑΕΚ Άρης στο ΟΑΚΑ, ΠΑΟΚ Λάρισα στην Τούμπα, Αστέρας Τρίπολης Βόλος, Ατρόμητος Όφι, Πανετολικός Παναθηναϊκός, Πανιώνιος Ολυμπιακός, Λαμία Ξάνθη. 12η αγωνιστική. Άρης Λαμία, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, Λάρισα Βόλος, Ξάνθη Ατρόμητος, Όφι ΑΕΚ, Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης και Πανιώνιος Πανετολικός. Και 13η αγωνιστική, η τελευταία του πρώτου γύρου. Ατρόμητος Άρης, ΠΑΟΚ Ξάνθη, ΑΕΚ Πανιώνιος, Αστέρας Λάρισα, Βόλος Παναθηναϊκός, Πανετολικός Ολυμπιακός, Λαμία Όφι. Και στο ξεκίνημα του δεύτερου γύρου, Όφι Άρης, Πανετολικός ΠΑΟΚ, Λάρισα Ατρόμητος, Ξάνθη ΑΕΚ, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός, Βόλος Πανιώνιος, Παναθηναϊκός Λαμία και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν είναι το πρόγραμμα του πρώτου γύρου του νέου πρωταθλήματος. Αντιστοίχως βγαίνουν και τα παιχνίδια του δεύτερου μισού της σεζόν. Επαναλαμβάνω, η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος θα ολοκληρωθεί στις 1 του Μάρτη και από εκεί και πέρα, από τις 6, 7, 8 Μαρτίου μέχρι και τις 17 Μαΐου, δηλαδή για παραπάνω από 2 μήνες, θα έχουμε την εξαιρετική διαδικασία των play-off. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το πρόγραμμα του νέου πρωταθλήματος. Νωρίτερα από την Ολλανδία ακούσαμε νωρίς το μεσημεράκι και τις δηλώσεις του Μίχαη Κόρχουτ, ο οποίος είπε ενδιαφέροντα πραγματάκια και βάλε ψηλά τον πύχη, είναι αλήθεια, εν ώψη της νέας σεζόν. Ο πρώτος από τους ποδοσφαιριστές του Άρη που μίλησε στο πλαίσιο του βασικού σταδίου προετοιμασίας της ομάδας. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Ούγγρος και επιστρέφουμε για το κλείσιμο της εκπομπής. Μετέχει φέτος την προετοιμασία με τον Άρη, πρώτες εντυπώσεις, αφού πλέον ξεκινήσει με το κλαμπ, όχι όπως πέρσι που ήρθε το Γενάρη. You just started your pre-season training. What's your impression for this year? Mm-hmm. Yes, we start 2 weeks ago, the pre-season. So we are very tired, but it's normal. We don't want to complain. So it's normal when the player is tired in this time. Mm-hmm. But δουλεύουμε σκληρά. Έχουμε ξεκινήσει εδώ τη δεύτερη εβδομάδα της προετοιμασίας. Είμαστε λίγο κουρασμένοι. Εκείνος αισθάνεται λίγο περισσότερο κουρασμένος, γιατί η σεζόν για αυτόν ήταν λίγο πιο μεγάλης διάρκειας από τη στιγμή που είχε και υποχρεώσει με την εθνική ομάδα της Ουγγαρίας, οπότε έχει ξεκουραστεί αρκετά για να ανταπεξέλθει σε μια χρονιά που έχει και 3 διοργανώσεις για τον Άρη. Have you take your holidays and relaxed, or you feel
tired. Already tired. Yes. Because you had already your games with your national team. That we finished last season, beginning of May, I don't know exactly. After I didn't start because I played in the national team. So I worked until middle of July. We had two games. After I had 2 weeks day off. So it's not so much, but I said again, I don't want to complain because this is my job, so I have to work. Of course, I'm a bit tired, but for the season I will be ready, I will be fresh. Για τη δουλειά του θα είναι έτοιμος, γιατί αυτός είναι επαγγελματίας παίχτης. Είναι κουρασμένος, πήρε τις 2 εβδομάδες ξεκούρασης που είχε, αλλά πιστεύει και θα είναι έτοιμος για να το επεξέλθει σε υποχρεώσεις του σαν επαγγελματίας που είναι. Πέρσι ήρθε το Γενάρη, τον είδαμε για ένα τετράμινο περίπου με την ομάδα. Φέτος που θα ξεκινήσει από την αρχή την προετοιμασία, τι καινούριο θα δούμε να προσθέτει στο παιχνίδι, θα δούμε κάπως διαφορετικό, κόρχου, θα δώσει περισσότερα πράγματα, πιστεύει στην ομάδα? Last year you entered on the team in January, and this year you'll be coming from the pre-training season. So what's your belief for this year? Since last year you joined on the team at the mid of the season. I finished on the 5th position, and I think it was good from the team because how I know we played in the second league, so just the first year was in the first league, and we finished on the 5th position and became qualified to the Europa League. So it's good from the team. Για την ομάδα είναι πολύ καλό, γιατί πέρσι τελειώσαμε στην 5η θέση. Αλλά for your expectations, what your expectations? Yes, I think we will be better because the probably the team will be together, stay together. Okay, we brought two good players, Duarte and Lebro. Maybe we will bring other players. So φέραμε 2 νέους παίκτες στην ομάδα, τον Duarte και τον Brown. Είμαστε πιο κοντά αυτή τη χρονιά, όλοι σαν παίκτες, σαν ομάδα. I don't want to promise anything, but we will do our best and hope we will be successful. Δεν θα ήθελα να υποσχεθώ κάτι, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε την επιτυχία. We want to finish on the first, second, third position. We want to qualify against in the Europe, in the Champions League or in the Europa League. Okay. Θέλουμε να τερματίσουμε στη δεύτερη θέση ή ταυτόχρονα παράλληλα να προκριματιστούμε, να βγούμε στους ομίλους του UEFA ή του Champions League. Και να προκριθεί στο Champions League. Yeah. Except the right back, that will be a new player, yeah, Stuttgart. Yeah, yeah. All the others are the same. You, Rose, Velez, Cuesta. Is it good for you that the defense will be the same? Yes, if at the team the defense is good, the defense player, one of the defense player, the all players defense good. It's one of the reason that we will win the game. So keep on. And if the player plays, for example, I play again with Rose on the same side, it's better for me that don't change up the players, because if you play more and more, we will know our thinking on the field. Παίζω στην ίδια θέση με τον Rose, με τους παίκτες με τον Rose. Καλό θα είναι να μην αλλάζουν οι παίκτες συνέχεια στη γραμμή αυτή. Και είναι θετικό για αυτόν. Και είναι θετικό πολύ για αυτόν, ναι. Πρώτος αντίπαλος στο Europa League είναι η ΑΕΛ ΜΕΣΟΥ. Θέλει να μας κάνει ένα σχόλιο για την ομάδα. Would you comment about the first match we play against ΑΕΛ ΜΕΣΟΥ? I don't know the team exactly, but I know they finish on the 4th position in the Cyprus Championship. I don't want to think about this game because we have 3 weeks more until the game. We have to work now good, and after we will be successful, I think. On the paper we are better, but the paper is nothing on the field. Δεν γνωρίζω για την ομάδα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι τερμάτισε πέρυσι στην 4η θέση. Έχουμε χρόνο ακόμα να κοιτάξουμε μπροστά. Είναι στην 3η εβδομάδα
και θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε επιτυχία στο αποτέλεσμα αυτό. Και είπε, στα χαρτιά είμαστε καλύτεροι, αλλά δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Σήμερα θα γίνει η κλήρωση του πρωταθλήματος. Πέρσι, όπως έγινε η κλήρωση, ο Άρης έδωσε όλα τα ντέρμπι μαζεμένα. Στον πρώτο γύρο τα περισσότερα εντός, στο δεύτερο εκτός. Έχει κάποια ιδιαίτερη προτίμηση στο πώς να κυλήσει η κλήρωση φέτος, δηλαδή θεωρεί ότι καλό θα ήταν να μην είναι πάλι μαζεμένα τα ντέρμπι? Okay, today is going to be the draw of Greek League. And what do you expect like, for the teams? And last year we had a lot of derbies on the beginning of the season. Mm-hmm. What you have on, like as a... Honestly, I don't care when we play the derby because once we have to play against every team. So if everybody say the first and the second and the third game is the not so good, the bad for every team. So if you play against the derby, we play a derby against Olympiakos, for example, maybe they had they are in bad shape. Mm. Also, we had also bad shape, but I think it doesn't matter when we play the derby. Mm. We have to win, we have to do the best, and we have to win. Ναι, εμείς κοιτάζουμε το καλύτερο όπως και να έρθει. Ούτε τα ντέρμπι μπορεί να έρθει ο Ολυμπιακός να τον αντιμετωπίσουμε στο πρώτο μάτς και να μείνει σε καλή κατάσταση. Οπότε μπορούμε να κοιτάζουμε τους αγώνες όπως έχουν. Okay, ευχαριστούμε. Αυτό ήταν ο Μίχαηλ Κόρχουτ και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιαννόπουλο. Όσοι έχετε φορτηγό, το πάτε στο 4ο χιλιόμετρο Εθνική Οδού Θεσσαλονίκη Κατερίνη, στο κεντρικό φανάρι Πόντου, στο Καλοχώρι, για να αλλάξετε σούστες, αερόφουσκα, αμορτισέρ, πέταλα όλα στις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο 2310-751-933. Και ευχαριστούμε επίσης και τα προϊόντα Άριστον Χατζινίρου γαλακτοκομικά, τα οποία βρίσκεται σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές στη Θεσσαλονίκη, στην Κατερίνα αλλά και στη Χαλκιδική. Κατσικίσιο, πρόβιο, γελαδινό γιαούρτι, ριζόγαλο, κρέμα, αριάνι και κεφίρ. Όλα αλφα-αλφα. Εναλλακτικά τα προμηθεύεστε τα προϊόντα Άριστον από το εργαστήριο του Αδιαβατά, Ελευθερίου Βενιζέλου 44, τηλέφωνο 2310-781-070. Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Ακολουθεί ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιού και τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Μέχρι τότε να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.